Συζητάγαμε τώρα με τους δημοσιογράφους κατά κύριο λόγο στο TV Θεσσαλίας πώς γίνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες ο μόνος που να πιστεύει ότι θα έρθει η ανάπτυξη είναι ο φερόμενος ως Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Δηλαδή, ξέρει κάτι που δεν ξέρει ο υπόλοιπος κόσμος? Νομίζω ότι απλά δεν ξέρει τίποτα. Απέχει ένα αυτόματο πιλότο. Του λένε και κάνει. Τελεί υποκαθοδήγηση ή εντολές απ' έξω και από μέσα φυσικά και προσπαθεί να καθησυχάσει τον κόσμο ότι με κάποιο μαγικό τρόπο, καθώς βιώνει την υποβάθμιση της ζωής του, το ότι δεν έχει, ότι έχει πλήρες αδιέξοδο, βιώνει πλήρες αδιέξοδο, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι ελευθεροπαγγελματίας, είτε μικρομεσαίος, είτε αγρότης. Έτσι, με κάποιο μαγικό τρόπο, σε κάποια στιγμή, ο κ. Προβόπουλος σήμερα μας είπε γύρω στα μέσα το 2014, ο κ. Προβόπουλος έχει εθιστεί στο να κάνει δηλώσεις τον προηγούμενο χρόνο για τα μέσα του επόμενου. Από το 10, μας έλεγε, στα μέσα του 11 θα έχουμε ανάπτυξη. Έρχεται το 11, στα μέσα του 12. Στα μέσα του 12 μας λέει, στα μέσα του 13. Από το 13 μας το έχει πάει στο 14 και βεβαίως πάει λέγοντας, μέχρι να τον κλείσει κάποιος φυλακή, γιατί αυτά που έχει κάνει είναι απίστευτα σε αυτή τη χώρα. Όχι μόνο αυτός, όλο το συνάφι αυτό που έχει μαζευτεί. Το σημαντικό είναι βεβαίως ότι όποιος έχει χάνει από την οπτική του το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σαν συνάφεια με το τι συμβαίνει σε συνάφεια μάλλον το τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη, δεν μπορεί να καταλάβει ενδεχομένως το γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή η χώρα να βγει από την κρίση υπό τα υπάρχοντα πλαίσια. Δηλαδή, αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, ότι ζούμε μια κρίση τερματικού χαρακτήρα για την Ελλάδα ή αυτό που ονομάζουμε ελληνικό καπιταλισμό με την ιστορική του έννοια, είναι πραγματικότητα. Και ο λόγος είναι απλώς, η Ευρωζώνη, όπως και η παγκόσμια οικονομική κρίση, δεν επιτρέπει, δεν έχει ζωτικό χώρο για την ανάπτυξη χωρών του μεγέθους ή του χαρακτήρα της Ελλάδας. Πριν 2 εβδομάδες βρισκόμουν στην Κολωνία, όπου εκτός από τις ομιλίες που έκανα σε Έλληνες, υπήρχαν και μια σειρά επαφές με οικονομολόγους Γερμανούς, όπου βεβαίως με διαβεβαίωσαν το εξής, το οποίο το ξέρουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα νούμερα, είναι ότι η Γερμανία βεβαίως, όπως και όλα τα μεγάλα επιτελεία σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το ευρώ καταραίει. Και εφόσον λοιπόν το ευρώ καταραίει, ακολουθούν πολιτική κανιβαλισμού, δηλαδή θα κανιβαλίσουν πάση θυσία οποιασδήποτε οικονομίες είναι λιγότερο δυνατές ή περισσότερο αδύναμες, με στόχο να διατηρήσουν το μεγάλο εκτόπισμα που έχουν στην παγκόσμια αγορά. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να επιβιώσει η οικονομία σαν η Γερμανία σαν υπερδύναμη είναι να απορροφήσει ή να αφομοιώσει οικονομίες λιγότερο δυνατές μέσω της Ευρωζώνης. Τα εργαλεία τα έχει, το ευρώ, κυριαρχεί στο τραπεζικό καρτέλ της Ευρωζώνης και άρα έχει όλους τους τρόπους για να αφομοιώσει γερμανιστή Anschluss, όπως έκανε ο Χίτλερ το 1938 στην Αυστρία, τις οικονομίες εκείνες που δεν αντέχουν πλέον την πίεση του χρέους, των αγορών και των συνθηκών της κρίσης. Σε λίγο θα βάλουν ζήτημα και για τις ισχυρές οικονομίες. Εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Σόιμπλε, επισκεπτόμενος στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας, δίπλα στον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, στο Μοσκοβισί, το έβαλε το θέμα λέγοντας στους Γάλλους ότι κοιτάξτε τα εθνικά και η εθνική κυριαρχία και τα αρέστα, ξεχάστε τα τώρα. Εδώ πέρα μιλάμε για παγκοσμιοποίηση των αγορών κτλ. Ξεχάστε τα. Βέβαια αυτό δεν θα τολμούσε να το πει πριν 2-3 χρόνια στη Γαλλία, καθότι αυτή η σχολή της Δημόσιας Διοίκησης είναι το προϊόν της πολιτικής ελίτ. Από εκεί είναι το λίκνο της πολιτικής ελίτ και της κρατικής ελίτ της Γαλλίας και βεβαίως η γαλλική άρχουσα τάξη θεωρεί την εθνική της κυριαρχία σαν βασικό στοιχείο του επεκτατικού ρόλου που έχει στην παγκόσμια οικονομία. Και βεβαίως υπήρχαν και συγκρούσεις και όλα αυτά. Τώρα, βλέποντας να καταραίει η Ολλανδία κάτω από το βάρος των τεράστιων ιδιωτικών χρεών που συνθλίβουν το τραπεζικό σύστημα στην Ολλανδία, ετοιμάζεται να κανιβαλίσει και την Ολλανδία η Γερμανία και πάει λέγοντας. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται για τη διάδοχη κατάσταση μετά το ευρώ. Πώς το ετοιμάζεται? Συσσωρεύοντας τεράστια αποθεματικά χρυσού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Γερμανία είναι δεύτερη δύναμη στον κόσμο σε αποθεματικά χρυσού.
πάνω από 3.800 μετρικούς τόνους αυτή τη στιγμή. Είναι ο περισσότερος χρυσός που έχει συσσωρεύσει ποτέ το γερμανικό κράτος από την εποχή του πρώτου Ράιχ. Δεν συσσωρεύεις χρυσό, συμβάνεις στις ίδιες ποσότητες, παρά μόνο αν περιμένεις δύο σοβαρά ιστορικά ενδεχόμενα ή πολεμικές αναμετρήσεις παγκόσμιου χαρακτήρα ή μεγάλη ανατροπή, ριζική μεγάλη ανατροπή στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα και ετοιμάζεσαι ώστε τη διαδοχή στο νόμισμά σου, στο νόμισμα που θα γίνει, να γίνει με υποστήριξη χρυσού, ώστε να μην πάψει το νέο νόμισμα που θα δημιουργήσεις να έχει διεθνές εκτόπισμα, δηλαδή να λειτουργεί ως αποθεματικό νόμισμα στις διεθνείς αγορές. Αυτό κάνει η Γερμανία. Την ίδια ώρα προσαρτά οικονομίες, το είδαμε να γίνεται στην Ελλάδα και συστηματικά γίνεται, το είδαμε να γίνεται στην Κύπρο και για πρώτη φορά αποκτά και γεωστρατηγικές βλέψεις ανεξάρτητες του ΝΑΤΟ. Στην Κύπρο που βρεθήκαμε με κλιμάκιο το ΕΠΑΜ την προηγούμενη Σαββατοκύριακο, για πρώτη φορά ακούσαμε στρατιωτική βάση να ανοίγει ναυτική στρατιωτική βάση η Γερμανία στο νησί, κάτι το οποίο επιχείρησε για πρώτη φορά σε ξένο έδαφος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως για να παίξει στις γεωστρατηγικές ισορροπίες και τα παιχνίδια της Ανατολικής Δεκάδας Μεσογείου, που για πρώτη φορά αποκτά έρισμα, πάτημα μετά την πτώση του Οθωμανικού καθεστώτος, δηλαδή μετά την πτώση του Σουλτανάτου. Όλα αυτά περιπλέκουν πάρα πολύ την κρίση στην Ελλάδα. Και δεν φτάνει το γεγονός ότι υπάρχει ένα ασφαλές κριτήριο για να δει κανείς αν θα βρει ή όχι, αν θα δει άσπρη μέρα ή όχι. Ποιο είναι το ασφαλές κριτήριο? Τι γίνεται με το προσωπικό του πρόβλημα και με τον γύρο του. Αν βλέπει στον εαυτό του και στους γύρους του να συρρυκνώνεται το εισόδημα, να διακινδυνεύεται η δουλειά, η προοπτική της δουλειάς και ταυτόχρονα να φορτώνεται προς τα χρέη, είναι de facto η συνταγή της καταστροφής. Δεν υπάρχει από αυτό το πράγμα τρόπος να διαφύγεις, εκτός βεβαίως και αν πάρεις ριζικά διαφορετικά μέτρα για τα οποία θα συζητήσουμε παρακάτω. Άρα, όσο συσσωρεύονται ιδιωτικά χρέη στα νοικοκυριά και στους μικρομεσαίους ελευθεροεπαγγελματίες και μικρομεσαίους και ταυτόχρονα το συρρυκνώνεται το εισόδημα, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ανάκαμψη, έστω και με τους όρους της ανάκαμψης που εννοεί η κυβέρνηση ή οι κυβερνώντες. Παράλληλα, με δεδομένο ότι η Ελλάδα βιώνει την κρίση και της Ευρωζώνης, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε και την ανάκαμψη τη στιγμή που η ολόκληρη Ευρωζώνη αλλά και η παγκόσμια οικονομία επιδεινώνεται η κατάσταση της οικονομίας της και ταυτόχρονα επιδεινώνονται οι προοπτικές της. Ήδη η γερμανική, η Bundesbank, έβγαλε εκτιμήσεις ότι φέτος θα είναι χρονιά ύφεσης για πρώτη φορά για την γερμανική οικονομία. Για πρώτη φορά δηλαδή θα χτυπήσει μηδενικό ρυθμό ή αρνητικό ρυθμό η γερμανική οικονομία. Θα πάψει δηλαδή να εισπράττει από την κρίση της υπόλοιπης Ευρωζώνης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ό,τι εξελίξεις θα έχουμε ιδιαίτερα μετά το Σεπτέμβρη που έρχονται οι γερμανικές εκλογές. Το παραμύθι που πουλάνε οι Γερμανοί στους δοσύλλογους στην Ελλάδα και οι δοσύλλογοι προσπαθούν να το πουλήσουν στον κοσμάκι είναι το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε, καθόμαστε καλά, ήρεμα, να βγάλουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα όπως θέλουν οι καλοί Γερμανοί και οι καλές τράπεζες στην Ευρωζώνη και μετά το Σεπτέμβρη, επειδή είμαστε καλά σκυλάκια του καναπέ, θα μας χαϊδέψουν στο κεφαλάκι, ξέρετε, και θα μας κάνουν πρώτον κούρεμα στο χρέος, ένα νέο κούρεμα στο χρέος, όπως μας κάνανε και το Μάρτιο του 2012 και χρεοκοπήσαν τα πάντα, νοσοκομεία, σχολεία, ασφαλιστικά και όλα αυτά τα πράγματα και βεβαίως θα μας δώσουν και ένα νέο σχέδιο Marshall. Μάλιστα το αστείο είναι ότι όταν ρωτάγαμε τους Γερμανούς καθηγητές και οικονομολόγους, συμβούλους της κυρίας Μέρκελ και του γερμανικού κράτους εάν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό το σχέδιο Marshall, αυτοί απλούστατα γελάγανε λέγοντας ότι το ταμείο είναι αμείον και δεν υπάρχει δυνατότητα να ενισχύσει το γερμανικό κράτος σε επενδύσεις μέσα στη Γερμανία. Πόσο μάλλον να φτιάξει σχέδιο Marshall για την Ελλάδα ή οποιαδήποτε χώρα του Νότου. Χώρια το ότι πολιτικά το σχέδιο Marshall ισοδυναμεί με εμφύλιο στην Ελλάδα, ισοδυναμεί με απεικιοκρατική καθεστώς στην Ελλάδα, όπως ακριβώς ήταν και το πρώτο σχέδιο Marshall για τους Αμερικανούς που επιβλήθηκε στην Ελλάδα και επιβλήθηκε για να χρηματοδοτήσει τον εμφύλιο πόλεμο και την Αμερικανοκρατία που επακολούσε με το κράτος του Πιουριφόη, όπως ξέρει οποιοδήποτε από την ιστορία. Άρα, εκθέσεως, οποιοδήποτε δημοκράτης πατριώτης είναι ενάντια στα σχέδια Marshall. Όπως και να έχει, παρόλα αυτά ούτε καν αυτό δεν μπορεί, δεν είναι στη διάθεση η Γερμανία να έχει, διότι η γερμανική οικονομία
είναι σε διαδικασία σοβαρότατης ύφεσης. Την απέκρουε μέχρι τώρα από τα τρελά κέρδη που έβγαζε λόγω του ότι έπαιξε τοκοκλειφικά με τα δάνεια του Νότου. Η γερμανική κεντρική τράπεζα, η Bundesbank, θεωρεί ότι έβγαλε 65 δισεκατομμύρια από τη διαφορά των επιτοκίων ανάμεσα σε αυτά που δανειζόταν, με το επιτόκιο που δανειζόταν η Γερμανία και με το επιτόκιο που δάνειζε τον Νότο. 65 δισεκατομμύρια ρευστά διαθέσιμα ενίσχυσαν την γερμανική οικονομία, συν τη μεταφορά καταθέσεων που έγινε από τον Νότο προς τη Γερμανία, από όλες τις χώρες του Νότου, που ανενέρχονται στα 326 δισεκατομμύρια, δηλαδή μεταφορά καταθέσεων προς τη γερμανική, κεφαλαίων προς τη γερμανική οικονομία, που βεβαίως ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με το χτύπημα της Κύπρου. Άλλωστε, τα βρήκαν και με τον κύριο Πούτιν και τα ρώσικα κεφάλαια βρήκαν ένα πολύ καλό καταφύγιο στις γερμανικές τράπεζες και εξαιρετικό και με εξαιρετικά επιτόκια και προσδοκίες. Ταυτόχρονα το γερμανικό κράτος κατόρθωσε, χτυπώντας, διαλύοντας την Κυπριακή Δημοκρατία, να αποκτήσει για πρώτη φορά αρνητικά επιτόκια δανεισμού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν πλήρωνε επιτόκια για τα ομόλογα που εξέδιδε και πουλούσε στη διεθνή αγορά, αλλά οι επενδυτές τον πλήρωνε και από πάνω. Είναι, αυτό σημαίνει αρνητικό επιτόκιο στο κρατικό ομόλογο. Αυτό φαίνεται να εξαντλείται ως μηχανισμός αντιμετώπισης της ύφεσης από την γερμανική οικονομία και αυτό θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες. Αν βεβαίως μπει ανοιχτά πλέον σε ύφεση η γερμανική οικονομία, καταλαβαίνετε ότι το πόσο αδίσταχτη θα γίνει οποιαδήποτε γερμανική κυβέρνηση προκύψει, είτε είναι της Μέρκελ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλου γερμανού ναι, οποιαδήποτε γερμανική κυβέρνηση, υπερασπίζοντας τα συγκεκριμένα συμφέροντα που υπερασπίζει και η κυβέρνηση Μέρκελ σήμερα. Ο στόχος είναι να διαλύσουν τις οικονομίες, να τις εξαθρώσουν και να οικειοποιηθούν ό,τι περιουσιακό στοιχείο διαθέτουν αυτές οι οικονομίες, προκειμένου να στηρίξουν τη δική τους οικονομία και τη δυνατότητά τους να ελέγχει μεγάλα μερίδια αγοράς στη διεθνή οικονομία. Γι' αυτό δεν υπάρχει προοπτική υπό το συγκεκριμένο καθεστώς και τα δεδομένα πλαίσια. Σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά σε καθεστώς κατάρρευσης. Έχουμε τέλεια απαξίωση του παραγωγικού δυναμικού, σιγά το παραγωγικό δυναμικό που είχαμε. Από αυτό που υπήρχε στην ελληνική οικονομία έχουμε τέλεια απαξίωση. Κάτω από 60% έχει πέσει ο βαθμός αξιοποίησης παραγωγικού δυναμικού στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι ιστορικά πρωτοφανές. Δεύτερον, ο εξοπλισμός που διατίθεται στην βιοτεχνία, στη βιομηχανία ή στις κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες κλείνουν μαζικά, πουλιέται στο εξωτερικό. Όποιος από εσάς είναι βιοτέχνης θα έχει διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να βρει μηχανήματα ούτε καν δεύτερο ή τρίτο χέρι στην ελληνική αγορά. Και ο λόγος, γιατί έρχονται ξένοι επιχειρηματίες κατά κύριο λόγο λαμόγια, τα φορτώνουν στα πλοία και τα πουλάνε στην Αφρική ή στην Ασία. Το ίδιο κάνουν για τα αυτοκίνητα που δεν μπορούν να συντηρήσουν πλέον οι Έλληνες. Τα μαζεύουν και τα παίρνουν μαντράδες από το εξωτερικό, κυρίως Γερμανοί, τα φορτώνουν στα πλοία, τα φορτώνουν στην Αφρική. Μάλιστα, πρόσφατα μου λέγανε την περίπτωση ενός μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου, ο οποίος έκλεισε με χωματολογικά μηχανήματα αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ήρθε ένας Γερμανός επιχειρηματίας, έσκασε μια επιταγή 800.000 ευρώ, φορτώθηκε τα μηχανήματα, τα πούλησε στην Αφρική. Και κακό νόμισε με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα είδος χρηματιστηρικού παιχνιδιού αυτή η ιστορία, με καθάρισμα. Βεβαίως, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το ότι μόνο το ότι παίζεται αυτό το παιχνίδι, είναι ότι αυτός ο εξοπλισμός που χάνει η ελληνική οικονομία, αν θέλουμε να μπούμε σε ανάπτυξη, θα το χρειαστούμε. Και για να αποκτήσουμε, θα πρέπει να τον αγοράσουμε εξ αρχής. Με τι προσόντα, όταν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ίδια κατάσταση υπερχρέωσης και ιδιωτικής και κρατικής και τέτοια συρρήκνωση εισοδήματος. Πώς? Έτσι λοιπόν, εσείως οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία έχουν πέσει στο εκπληκτικό νούμερο του 14% στο ΑΕΠ. 14% στο ΑΕΠ είναι οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία. Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές, έχουμε παγκόσμια πρωτιά σε αυτό. Δεν υπάρχει χώρα που τέλος δεν έχει έκτακτες συνθήκες, μεγάλες καταστροφές ή πόλεμο, που να έχει τόσο χαμηλό δείχτη επενδύσεων. Στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, της πρώτης δηλαδή κατοχής, γιατί τώρα ζούμε τη δεύτερη ναζιστική κατοχή, το ποσοστό επενδύσεων στην ελληνική οικονομία ήταν ανώτερο.
Ήταν περίπου στο 16 με 17%. Το 14 βέβαια θα μικρύνει ακόμη περισσότερο στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό βεβαίως υποδηλώνει την εκτείναξη της ανεργίας. Βέβαια υπάρχουν ασυνείδητοι που έρχονται και λένε ναι ρε παιδί μου, αλλά εκεί πέρα που αυξανόταν κάθε χρόνο 10 ποσοστιαίες μονάδες η ανεργία, τώρα αυξάνεται 6 ποσοστιαίες μονάδες, α πάμε καλύτερα. Το αστείο είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι αυτό το 6 ποσοστιαίες μονάδες το πετυχαίνουμε με το γεγονός τον τρόπο εγγραφής της ανεργίας, καταγραφής δηλαδή της ανεργίας, έχουν ξεχνάνει και ορισμένα πράγματα. Πρώτον, οι επιδοτήσεις των ανέργων. Δηλαδή το γεγονός ότι μετατρέψανε μεγάλα κομμάτια ανέργων σε ωφελούμενους, τους βάλανε με τα λεγόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια να απασχολούνται σε δημοτικά έργα που μάλιστα δεν τους πληρώνουν οι Δήμοι, γιατί δεν εκταμιεύονται τα λεφτά ή όσα εκταμιεύονται πάνε στα κομματικά ταμεία. Και έτσι ο ωφελούμενος, δηλαδή ο άνεργος, ο οποίος δούλευε για 300-400 ανασφάλιστος και αν θα τα πάρει, ούτε καν αυτά τα πράγματα. Αυτός όμως δεν εγγράφεται στην ανεργία. Ή τη βρωμιά που κάνει ο ΑΕΔ, που όποιος πηγαίνει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων, σταματάει να είναι ανέργος. Δεν καταγράφεται ως ανέργος. Και έτσι έχουμε ανέργους 2 ετών ή 3 ετών, και αντί να καταγράφονται ως μακροχρόνια άνεργοι και να έχουν τα ωφέλη του νόμου, η ιατροφαρμακευτική και όλα αυτά τα πράγματα, αν πάνε σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, σταματάνε να είναι άνεργοι και όταν τους σταματήσουν το πρόγραμμα το επιδοτούμενο, ξεκινάνε από την αρχή την ανεργία και χάνουν την προϋπηρεσία στην ανεργία, που τέλος πάντων κάποιος τους δίνουν κάποια μόρια για την ιατροφαρμακευτική και τα αρέστα. Τέτοιες απατεωνίες. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ακόμη και τα επίσημα στοιχεία δηλώνουν, τώρα τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ότι επισήμως η μερική απασχόληση στην Ελλάδα έφτασε το 7,5%. Το 7,5% μερική απασχόληση σημαίνει ότι κάποιος δουλεύει μέχρι 10 ώρες τη βδομάδα. Η Eurostat θεωρεί ότι αυτό το 7,5% είναι εργαζόμενοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πλήρη απασχόληση και δεν μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση. Και ενώ θέλουν να δουλέψουν περισσότερες ώρες, δεν υπάρχουν οι περισσότερες ώρες για να δουλέψουν. Δεν παρέχει η αγορά εργασίας. Άρα το 7,5% είναι επιπλέον ανεργία. Είναι αυτός που κάνει ένα μεροκάματο του ποδαριού και στην ουσία είναι άνεργος. Και με αυτή την έννοια το 7,5% κανονικά πρέπει να προσθεθεί στο 27,5% και έτσι βλέπουμε ότι είμαστε στο 35% στην ανεργία. 35% δεν έχει καμία χώρα στον κόσμο. Είμαστε παγκόσμια πρώτη. Ταυτόχρονα έχουμε μετανάστευση τρομακτική. Στη Γερμανία είδαμε ήδη εισόμαση, τι σημαίνει η νέο μετανάστευση Ελληνίου, όπου μόνο στην Κολωνία τον τελευταίο χρόνο έχουν μεταναστεύσει πάνω από 1.000 Έλληνες, κυρίως επιστημονικό δυναμικό της χώρας, οι οποίοι βεβαίως είναι σε αισχρή κατάσταση, διότι οι παλιοί Gastarbeiter, δηλαδή αυτοί που φεύγανε σαν τα βόδια το οποίο τους πουλούσε το ελληνικό κράτος με επιδότηση από το γερμανικό, πέρανε 300 δολάρια το ελληνικό κράτος του Καραμαλή της δεκαετίας του 60, 300 δολάρια για να στέλνουν εργάτες στις βιομηχανίες της Γερμανίας, αλλά τότε υπήρχαν εργατικά συνδικάτα όπου τους υποδέχονταν με κάποιο τρόπο και ως έναν βαθμό τα γερμανικά συνδικάτα δηλαδή, και υπήρχαν και κοινότητες των Ελλήνων που και αυτοί υποδέχονταν τον Έλληνα. Τώρα δεν υπάρχει ούτε συνδικάτο να σε υποδεχτεί, τα έχουν διαλύσει τα συνδικάτα στη Γερμανία ή έχουν απαξιωθεί τελείως, και δεν υπάρχουν ούτε κοινότητες, οι οποίες βεβαίως είναι στην πραγματικότητα μια βιτρίνα, ψεύτικη βιτρίνα, που συμπράττουν 3 κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, τον Πασόκ και τον Κουκουέ, για να εισπράττουν απλά την κρατική επιδότηση από τη γερμανική κυβέρνηση ανακοινότητα. Και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το τι γίνεται για τους Έλληνες μετανάστες, ιδιαίτερα τους νέους Έλληνες μετανάστες που πηγαίνουν εκεί κατά χιλιάδες. Αυτός ο κόσμος που πηγαίνει εκεί, στη δική μου ομιλία στην Κολωνία, ήρθαν Έλληνες μέχρι και από τη Δρέσδη, δηλαδή κοντά 700 χιλιόμετρα μακριά, μόνο και μόνο για την ομιλία. Τέτοια ανάγκη έχει αυτός ο κόσμος να επικοινωνήσει για την πατρίδα του, να δει τι γίνεται και να πει και τον πόνο του, δηλαδή το τι ζει στη Γερμανία. Αυτός λοιπόν ο νεομετανάστης δουλεύει για 300 ή 400 ευρώ και ας είναι χειρούργος με εξειδίκευση 15 ετίας και χωρίς ωράριο, 16 ώρες στη δουλειά.
Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο η γερμανική κυβέρνηση κατορθώνει να ρίχνει ακόμη χαμηλότερα τα μεροκάματα για το γερμανό εργαζόμενο, για το γερμανό επιστήμονα, το γερμανό εξειδικευμένο εργάτη, και φυσικά εξαναγκάζει σημαντικό προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό της Γερμανίας να μεταναστεύσει το ίδιο. Να σηκωθεί να φύγει, να πάει η Ελβετία, να προσπαθεί να βρει δουλειά στην Βρετανία ή στις ΗΠΑ. Αυτή είναι η κατάσταση. Βλέπεις μια κολονία η οποία θεωρείς, ρε παιδί μου, εντάξει, θα είναι πλούσια η Γερμανία. Κολοκύθια με τη ρίγανη, άφτιαχτη δρόμη, μια λυρική σκηνή η οποία δεν έχει τελειώσει εδώ και 4 χρόνια, δεν έχουν λεφτά να την τελειώσουν και τους έχουν βάλει σε ένα τσαντιρομαχαλά και τραγουδάνε. Ατελείωτα κτίρια, γιατί δεν έχουν τα λεφτά να τα τελειώσουν. Έχουν ιδιωτικοποιήσει πλήρως το Δήμο και ο Δήμος είναι καταχρεωμένος μέχρι αηδίας και δεν μπορεί να βρει τα λεφτά για να κάνουν στοιχειώδη υποδομή στην πόλη, και αυτό είναι το φαινόμενο σε όλους τους δήμους της Γερμανίας, τουλάχιστον τους μεγάλους δήμους της Γερμανίας. Αυτή είναι η εικόνα μιας οικονομίας που καταραίει. Και για να μην καταρρεύσει ολοκληρωτικά, κανιβαλίζει τις οικονομίες του Νότου, αυτές δηλαδή που μπορεί να έχει στο χέρι. Γιατί τις έχει στο χέρι? Γιατί έχει εξαγοράσει το πολιτικό προσωπικό που υπάρχει στη χώρα. Εδώ να θυμίσουμε ότι πριν μας μπουν τα μνημόνια, διανοιακές σύμβασεις, πριν υπάρξει το 23η Απριλίου του Καστελόριζου, προσφάτως κλείσαμε τα 3 χρόνια από φράδα μέρα, στις 5 Μαρτίου του 2010, ο Πρωθυπουργός, ο τότε φερόμενος ως Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, επισκέπτεται το Βερολίνο. Και στο Βερολίνο γίνονται η εξής φοβερή τοποθέτηση από την κυρία Μέρκελ, που λέει ότι δεν χρειάζεται κανένας είδους βοήθεια, η Ελλάδα θα τα καταφέρει μόνη της. Ήταν ακόμη η εποχή που έλεγαν ότι θα τα καταφέρει μόνη της η Ελλάδα, το ίδιο έλεγε και ο Γιωργάκης. Την ίδια ώρα στο παρασκήνιο υπογράφεται μια συμφωνία παράδοσης της χώρας που είναι κατάπτυστη, είναι χειρότερη από την σύμβαση συνθηκολόγησης Τσολάκογλου που έγινε το 1940, η λεγόμενη Ελληνογερμανική εταιρική σχέση. Σύμφωνα με αυτή τη διεθνή σύμβαση, στις 5 Μαρτίου του 2010 που υπογράφηκε, προσέξτε, 2 μήνες πριν μας βάλουν στα μνημόνια, η Ελλάδα παραχώρησε 11 ζωτικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας στη Γερμανία. Παιδεία, υγεία, μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, τα πάντα. Έτσι μπήκαμε στο μνημόνιο, αφού παραχωρήσαμε τα πάντα στους Γερμανούς, και έτσι πίστηκαν οι Γερμανοί ότι μπορούν να μας επιτρέψουν να αντλήσουμε χρήματα και έτσι να μας δέσουν χειροπόδαρα και να υπάρχει ένα ακόμη τρόπος για να μας οδηγήσουν στην πλήρη διάλυση. Αυτό ζει η χώρα. Το χειρότερο βεβαίως είναι ότι το πολιτικό σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα είναι ένα πολιτικό σύστημα που θυμίζει πάρα πολύ την εποχή της Βαβαροκρατίας. Και τότε οι Γερμανοί μας όμως είχαν επιβάλει, τους Βαβαρούς μάλιστα, έτσι, τον Όθωνα και όλα αυτά, και τα κόμματα που τότε ήταν το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό. Σήμερα έχουμε το αμερικανικό, το γερμανικό και ψάχνονται να δούνε πώς θα στήσουν το ρωσικό. Και μάλιστα αυτά τα καινούργια ξενοκίνητα κόμματα είναι οριζόντια, δηλαδή βρίσκεις αμερικανική και γερμανική μερίδα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και φυσικά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή βλέπεις ξεκάθαρα ότι το πώς πιάνει και το ποιος ψάχνει για στηρίγματα και χρήσματα. Για παράδειγμα, καταναώ βεβαίως εδώ υπάρχουν ορισμένοι βαρόνοι της ελληνικής πολιτικής σκηνής, οι οποίοι κατανοώ το σχιζοφρενικό του όλου θέματος. Με ποιον να πάει ο Μητσοτάκης? Με τους Γερμανούς ή τους Αμερικανούς? Τα έχει πουλήσει και στους δυο. Έχει σοβαρό πρόβλημα προσωπικό. Οπότε πήγε με τους Τούρκους. Είναι απλό. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος είναι ο πιο δυνατός να πάμε να το πουλήσουμε. Αυτό ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρει τίποτα άλλο στη ζωή του, στην πολιτική του καριέρα εννοώ. Λοιπόν, οπότε συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Από την άλλη μεριά μας έχουν πρίξει με το γεγονός ότι εφόσον οι Γερμανοί είναι οι κακοί μονεταριστές που έχουν μετατρέψει την Ευρωζώνη σε προτεκτοράτο, γιατί να μην πάμε με τον Ομπάμα? Μας τα λένε οι επιτελείς του κ. Τσίπρα. Και εφόσον ο Ομπάμα μας τα κάνει μια χαρά τα ζητήματα, βεβαίως ξεχνάνε ορισμένα δεδομένα του προβλήματος, όπως οι 59 εκατομμύρια
ανασφάλιστη στην Αμερική ή το 40% των εξαθλειωμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή κατάρρευση, εσωτερική κοινωνική κατάρρευση της αμερικανικής οικονομίας ή όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην Αμερική που το βέβαια δεν τα βλέπουμε καθόλου και πού να τα δούμε κιόλας. Από το Brookings, από το Levi Institute της Νέας Υόρκης όπου το έχει ιδρύσει ο κύριος Μίστερ Σόρος. Και αυτά τα λέω τυχαία. Μπείτε στο διαδίκτυο, δείτε ποιος τα έχει ιδρύσει. Είναι επίσημα, τα γράφουν. Σήμερα η εξαγορά των πολιτικών γίνεται φάτσα φόρα. Γιατί όπως έλεγε ο πρώην διοικητής της CIA το 1991, αν το κάνεις ανοιχτά, δεν μπορούν να σε αποκαλύψουν. Αρκεί να αλλάζεις τις λέξεις. Δεν το λέμε τώρα πράκτορα, το λέμε ακτιβιστή τον πράκτορα. Και λύνεται το θέμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου είναι πλήρες αδιέξοδο. Δείτε το σημερινό. Το σημερινό είναι χαρακτηριστικό. Το σε τι χώρα ζούμε, σε τι πολιτικό σύστημα ζούμε. Έρχεται ένα πολυνομοσχέδιο που θα τσακίσει κυριολεκτικά τον Έλληνα αγρότη. Κυριολεκτικά. Τον μετατρέπει σε ελεύθερο επαγγελματία, θα τον φορολογήσει ως ελεύθερο επαγγελματία και την αγροτική γη τη μετατρέπει ως προσωπιούμενη εμπορική περιουσία. Θα του αλλάξουν τα φώτα, θα του πάρουν τη γη, δεν θα τον αφήσουν τύπο σε χλωρό κλαρί. Σύνολα τα άλλα, την καθιέρωση των όρων απαξίωσης των θέσεων, οργανικών θέσεων στο δημόσιο και άρα κατευθείαν στην απόλυση για όποιον καταργείται η οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή μιλάμε για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και μια σειρά άλλα πράγματα, αυτά που συζητάμε. Προσέξτε, το καταθέτουν σήμερα το πρωί. Θα πρέπει οι βουλευτές να το διαβάσουν μέσα σε 4 ώρες, να κάνουν τοποθέτηση στην ειδική επιτροπή και μετά έως την Κυριακή να έχει ψηφιστεί. Συγγνώμη, αλλά θέμα αξιοπρέπειας μόνο σου επιτάσσει να σηκωθείς να φύγεις από αυτό το κοινοβούλιο. Και να ενωθείς με τον κόσμο κάτω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με τον κόσμο να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς. Διαφορετικά νομοποιείς αυτή τη διαδικασία, νομοποιείς την εκτροπή, νομοποιείς τα πραξικοπήματα μόνο και μόνο επειδή το παίζει αντιπολίτευση. Και μάλιστα τους το λένε και φάτσα φόρα. Ο κύριος Βορύδης στις προάλλες, όπου η αντιπολίτευση είχε σηκωθεί στο δικαιολογημένα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κτλ. Που γινόντουσαν, είχαν σηκωθεί στο ποδάρι και φωνάζανε: έχετε καταργήσει το κοινοβούλιο, τι είναι αυτά τα πράγματα. Σηκώνεται ο Βορύδης και με ένα πολύ φυσικό τρόπο, ξέρετε, το βλέπετε αυτό το. Ας πούμε τον τρόπο που μιλάει ο κ. Βορύδης. Λοιπόν, τους είπε το εξής. Γιατί νομίζετε ότι έχει καταργηθεί το κοινοβούλιο? Δεν είσαστε εσείς εδώ? Εμείς είμαστε συμπολίτευση, εσείς είσαστε αντιπολίτευση, λειτουργεί η συμπολίτευση, λειτουργεί η αντιπολίτευση, άρα μια χαρά είναι το κοινοβούλιο. Πού το βλέπετε το πρόβλημα? Γιατί να σηκωθούν να φύγουν από αυτό το νόθο κοινοβούλιο και να ενωθούν με τον λαό, να πείσουν τον λαό, να ξεπεράσει τις φοβίες του, να κινητοποιηθεί, να γλιτώσουμε από τον Αρμαγεδόνα. Όλοι μαζί, διαφορετικά δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Λοιπόν, μένουν εκεί νομοποιώντας με την παρουσία τους τα υπόλοιπα. Για να σου λένε μετά οι Γερμανοί ότι φίλε μου το κοινοβούλιο σου ψήφισε. Άρα, πούλα τα παιδιά σου στα σκλαβοπάζαρα της Δυτικής Ευρώπης. Δεν τρέχει τίποτα. Εφόσον ψήφισε. Και όταν του λες εσύ, μα παράνομα ψήφισε, πώς παράνομα ψήφισε? Δεν υπήρχε αντιπολίτευση εκεί? Είπε την άποψή της, ήταν μειοψηφία, μια χαρά είναι τα πράγματα. Ποιος τίναξε στον αέρα την ιστορία? Κανείς. Άρα νομοποιείται η διαδικασία. Αφήστε δε που έχουν περάσει τώρα μέσα στο εσωτερικό δίκαιο όλες τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι των Γερμανών και των Δανειστών. Και έτσι με το υπάρχον σύνταγμα, το υπάρχον κοινοβουλευτικό καθεστώς, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε ούτε από δανειακές συμβάσεις, ούτε από μνημόνιο, ούτε τίποτα. Γιατί υπάρχει λεγόμενη συνέχεια του κράτους. Για να απαλλαγούμε χρειάζεται τομή στο κράτος. Δηλαδή για να γίνει τομή και μάλιστα να γίνει με όρους δημοκρατίας, θα πρέπει ο λαός να πει ότι αυτό το κράτος που υπάρχει σήμερα δεν με εκπροσωπεί, δεν με εκφράζει. Και αυτός για να γίνει με όρους δημοκρατίας, θα πρέπει να γίνει με συντακτική εθνοσυνέλευση και νέο σύνταγμα. Επανειδρύεις το κράτος σου. Επανειδρύεις τη χώρα σου. Και άρα πάμε σε διαδοχή κράτους. Στη διαδοχή κράτους λοιπόν μπορεί ο ελληνικός λαός να πει υπό νέα διεύθυνση, νέα νομική μορφή, νέα διεύθυνση με τους παλιούς βρετητά. Δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντί σας. Και δημιουργεί και ένα νέο σύνταγμα το οποίο τέλος πάντων διασφαλίζει τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία.
πολλούς δημοκρατικούς αγώνες, καμία δημοκρατία. Και έτσι να διασφαλίσουμε τη δημοκρατία και τη δυνατότητα επιλογής, ελεύθερης επιλογής του κόσμου για το πού θέλει να πάει, τι θέλει να κάνει στη χώρα του. Να γιατί για μας είναι κομβικής σημασίας το αν θα συμμαχήσουμε με κάποιες δυνάμεις ή το αν θα βρεθούμε μαζί, να έχει ακριβώς αυτή τη δημοκρατική οπτική. Δεν θέλουμε και δεν θα συμμαχήσουμε, ούτε θα βρεθούμε σε κοινό μετερίζει με δυνάμεις που απλά επιδιώκουν τη δική τους δικτατορία απέναντι στον ελληνικό λαό. Είτε την τίνουν με κόκκινα χρώματα, είτε με μπλε χρώματα. Όπως και να έχει, ή ο λαός θα έχει την εξουσία στα χέρια του και θα αποφασίζει αυτός ελεύθερα το πού θα θέλει να πάει τη χώρα του, ή διαφορετικά θα είναι δικτατορία και θα γεννά τέρατα, όπως πάντα γεννάει στην ιστορία. Εκεί είναι το κομβικό ζήτημα. Αυτό είναι η βασική αφετηρία για να μπορέσουμε να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε με την ανοικοδόμηση της χώρας. Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε μια οικονομία που παλεύουμε να τη βγάλουμε από την κρίση. Έχουμε μια οικονομία που έχει υποστεί πόλεμο, έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει και θα πρέπει να την ανοικοδομήσουμε με τους όρους που ανοικοδομείται μια οικονομία που βγαίνει από πόλεμο. Αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να σταθεί στα πόδια της, κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς. Ποιο είναι το κομβικό ζήτημα εδώ? Το κομβικό ζήτημα εδώ είναι υπέρ ποιανού το συμφέροντος ανοικοδομείται η χώρα ή θα πρέπει να οικοδομηθεί. Υπέρ της ιδιωτικής πλειοψηφίας του λαού ή των όποιων αφεντικών αποφασίσει η χώρα ότι πρέπει να έχει εκ νέου. Αυτό είναι το δίλημα. Και αν αποφασίσουμε ότι πρέπει αυτός, το συμφέρον αυτού που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι της πλειοψηφίας του λαού που είναι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου, με τις διάφορες μορφές του, είτε είναι εργάτες, είτε αγρότες, είτε μικρομεσαίοι, είτε ελευθεροεπαγγελματίες, τότε θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτός ο κόσμος θα πρέπει να δει να βελτιώνεται η κατάστασή του στο πρώτο 24ωρο της ανοικοδόμησης αυτής της χώρας. Διαφορετικά, η κατάσταση πρώτον δεν θα έχει διέξοδο και δεύτερον θα γυρίσουμε σε μία από τα ίδια. Θεωρίες που ακούω, και δυστυχώς τα ακούω και από τα αριστερά, που λένε ότι θα περάσουμε μια πολύ μεγάλη περίοδο θυσιών για τον λαό και τα λοιπά, προκειμένου να οικοδομηθεί μια οικονομία και μια εξουσία που θα είναι προς το συμφέρον του, είναι κολοκύθια με τη ρίγανη. Η οικονομία που ανοικοδομείται στη βάση των θυσιών του λαού είναι μια οικονομία ξένη και εχθρική προς τον λαό. Δεν έχει καμία σημασία αν έχει μια κυβέρνηση που μιλάει εξ ονόματος του λαού και των συμφερόντων του. Είναι ενάντια στο λαό. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Εάν δεν δει καλυτέρευση στη ζωή του και στην προοπτική του ο ελληνικός λαός, δεν θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή του στην ανοικοδόμηση της χώρας, η αποφασιστική του συμμετοχή. Και ο τρόπος που θα πρέπει να συμμετέχει θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε αυτός να αναλάβει την ανοικοδόμηση της χώρας και όχι κάποιοι άλλοι πατερούλιδες στο όνομά του που θα τον καβαλήσουν κιόλας από πάνω την κατάλληλη στιγμή και θα χάσει για μια ακόμη φορά αυτό που στο παρατρίχα είχε κερδίσει. Όπως έγινε στην ελληνική ιστορία πάρα πολλές φορές. Ο ελληνικός λαός πολλές φορές έφτασε στην πηγή να πιει νερό και την τελευταία στιγμή το αφαιρούσαν τη δυνατότητα. Δεν θα ξανασυμβεί τώρα. Άρα το πρώτο βασικό ζήτημα που πρέπει να γίνει είναι να αποφασίσουμε ότι η ανοικοδόμηση της χώρας πρέπει να γίνει με ανέβασμα του βιωτικού επίπεδου, δραματικό ανέβασμα του βιωτικού επίπεδου των λαϊκών στρωμάτων από το πρώτο 24ωρο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πρώτον, διαγράφοντας τις υποχρεώσεις της χώρας προς το εξωτερικό. Είτε αυτό αφορά τα χρέη των εγχώριων τραπεζών προς διεθνή χρηματαγορά, είτε αφορά το χρέος του κράτους προς τους δανειστές του, είτε εσωτερικά τα χρέη που έχουν φορτώσει οι τράπεζες στους οφειλέτες που λέγεται νοικοκυριό και μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό πρέπει να σβήσουν. Εάν δεν σβήσουν αυτά τα χρέη, δεν υπάρχει τρόπος ανάκαμψης. Δεν υπάρχει τρόπος ανάκαμψης, ακόμη και αν δώσεις, διπλασιάσεις ή τρεπλασιάσεις τα εισοδήματα, τα λαϊκά εισοδήματα, αυτά θα απορροφούνται από τα χρέη. Είτε τα ιδιωτικά, είτε τα δημόσια. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι αυτό. Και το δράμα της ιστορίας, και το ξέρουν βεβαίως οι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης, είναι ότι τώρα είναι πιο εύκολο να το κάνεις από ό,τι ήταν το 2010 πριν τα μνημόνια. Γιατί τώρα πλέον το χρέος της Ελλάδας είναι κατά κύριο λόγο διακρατικού χαρακτήρα.
Με βάση το διεθνές δίκαιο, το να αρνηθείς και να διαγράψεις χρέος διακρατικού χαρακτήρα, δηλαδή προς κράτη, είναι πιο εύκολο από το να διαγράψεις χρέος προς ιδιώτες. Διότι το διεθνές δημόσιο δίκαιο φροντίζει να προστατεύει τους ιδιώτες, δανειστές κρατών, γιατί το κράτος θεωρείται ισχυρός της σχέσης, οπότε λέει του δίνει κάποια επιπλέον προνόμια του ιδιώτη απέναντι σε αυτό το πράγμα. Ανάμεσα σε κράτη όμως δεν ισχύει αυτό. Δεν νοείται κράτος να εξαναγκάζει άλλο κράτος για πληρωμή χρέους, γιατί αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο θεωρείται casus belli, δηλαδή ευθεία πολεμική απειλή ενάντια στο κράτος. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτό το κράτος υπόκειται σε γενοκτονία, όπως ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή αυτό που παθαίνει ο ελληνικός λαός, μετανάστευση, εξάλληψη της γεννητικότητας του ελληνικού λαού. Τα στοιχεία του 11 με το 12 είναι εκπληκτικά. Όποιος από εσάς είναι γιατρός, είμαστε σε ιατρική σχολή, ξέρει πολύ καλά ότι οι μευτικές κλινικές είναι άδειες αυτή τη στιγμή. Όχι τώρα, εδώ και ένα χρόνο. Συν τη μετανάστευση, συν τις αυτοκτονίες, συν την εκτείναξη της θνησιμότητας του ελληνικού λαού, όλα αυτά συνιστούν γενοκτονία με βάση το διεθνές δίκαιο. Και κυρίως τη διακήρυξη του ΟΗΕ του ίδιου. Και του ΟΑΣΕ. Πώς ορίζει τη γενοκτονία, διαβάστε να δείτε, είναι ακριβώς αυτή η ιστορία. Το τι συμβαίνει στον ελληνικό λαό σήμερα. Σε τέτοιες συνθήκες έχεις πάρα πολλά επιχειρήματα να πεις, κοιτάξτε κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Δεν θα θανατώνεται σαν ολόκληρος λαός μόνο και μόνο για να πληρώνονται δανεικά. Δεν υπάρχει τρόπος. Σε αυτή την περίπτωση ποιος θα χρεοκοπήσει? Ο δανειστής. Και θα πάθει μεγάλη λαχτάρα. Πολύ δε περισσότερο όταν εξαναγκάσεις τις τράπεζές σου να χρεοκοπήσουν και έτσι οι τίτλοι που κατέχουν στις θέσεις της τράπεζας ή που έχουν πουλήσει στο εξωτερικό θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο πληριακό κύμα ρευστοποιήσεως στις διεθνείς αγορές, κυρίως μέσα στην Ευρωζώνη, και θα τρέχουν οι μεγάλες οικονομίες σαν μπαλάδες, η γερμανική, η γαλλική και οτιδήποτε, να διασώσουν τις δικές τους τράπεζες και σένα θα σε αφήσουν ήσυχο. Τουλάχιστον προς το παρόν. Μέχρι να διασώσουν τις δικές τους μεγάλες αγορές και τράπεζες και μετά θα στρέψουν την προσοχή σου προς εκεί. Εκεί το κωδικό ζήτημα είναι να αξιοποιήσεις το μεσοδιάστημα ώστε να σταθεροποιήσεις γρήγορα την οικονομία σου και να την βάλεις σε ανωδική πορεία. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό εάν δεν έχεις εθνικό κρατικό νόμισμα? Δεν υπάρχει τρόπος. Μόνο με εθνικό κρατικό νόμισμα. Αυτό που δεν σας λένε οι τραπεζίτες, και βεβαίως γιατί να σας το πούν, ούτε οι οικονομολόγοι της χρηματοοικονομικής που τους πληρώνουν οι τράπεζες, είναι το εθνικό κρατικό νόμισμα. Διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, παγκόσμιο ή διεθνούς συναλλαγών ή οτιδήποτε, στο ότι το εθνικό κρατικό νόμισμα μπορεί να κοπεί όσο θέλει το κράτος. Να κόψει κυριολεκτικά όσο θέλει το κράτος. Και στο βαθμό που αυτό μετατρέπεται σε επενδύσεις, σε θέσεις εργασίας, εισόδημα και προστιθέμενη αξία στην οικονομία, δεν δημιουργεί πληθωρισμό, δεν δημιουργεί υποτιμητικές τάσεις στο εθνικό νόμισμα. Αυτό είναι θέσφατο στην οικονομία. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε ενδεχομένως στη συζήτηση. Να γιατί θέλουμε εθνικό κρατικό νόμισμα, συν το γεγονός ότι κόβοντας εθνικό κρατικό νόμισμα δεν δημιουργείς χρέος. Δεν δημιουργείς ούτε καν ιδιωτικό χρέος, εάν αυτό το κρατικό νόμισμα, βεβαίως δεν δημιουργείς δημόσιο χρέος, γιατί δεν το δανείζεσαι σαν κράτος αυτό το νόμισμα. Και πλέον δεν δημιουργείς ούτε καν ιδιωτικό χρέος εάν αυτό το νόμισμα το παρέχεις σε αυξήσεις στα λαϊκά στρώματα. Δηλαδή το αποδίδεις κατευθείαν στα λαϊκά στρώματα και δεν το δίνεις στις τράπεζες ως το μικρομεσαίος ή το νοικοκυριό να το βρει διαμέσου του δανεισμού. Άρα περιορίζεις δραστικά και το ιδιωτικό χρέος σε αυτή την περίπτωση. Ταυτόχρονα, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα μια έκρηξη αγοραστικής δύναμης από τα λαϊκά στρώματα. Όταν γίνεται αυτή η έκρηξη στα λαϊκά στρώματα, έχει αποδειχτεί το εξής. Πρώτον, μειώνεται το εξωτερικό ισοζύγιο. Δηλαδή, μειώνεται η ζήτηση για εισαγόμενα. Γιατί πολύ απλά στρέφεται στην εσωτερική παραγωγή. Τον ενδιαφέρει περισσότερο να στηρίξει και να βρει από την εσωτερική παραγωγή και λιγότερο τα πολυτελή ή, αν θέλετε, εξεζητημένα προϊόντα, τα οποία είναι κυρίως αντικείμενα εισαγωγών. Αυτό είναι αποδεδειγμένο με μαθηματικές οικονομικές μελέτες από την εποχή της δεκαετίας του 70. Κάθε φορά που είχαμε σοβαρή αύξηση εισοδήματος στην Ελλάδα, στα λαϊκά στρώματα,
έχουμε σμίκνηση του εξωτερικού ισοζυγίου, δηλαδή μείωση του εξωτερικού ελλείμματος. Έγινε για πρώτη φορά το 1974-1975. Το περιγράφει στην έκθεση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, Ξενοφώντας Ζολώντας, το 1975. Έγινε και επί Πασόκ το 1982, όταν δόθηκαν οι μεγάλες αυξήσεις σε εισοδήματα, μισθούς και συντάξεις την εποχή εκείνη. Το άλμα αυτό δεν αύξησε το ισοζύγιο. Αντίθετα, το μείωσε. Και έτσι μπόρεσε και αναχαιτίστηκε το τρομακτικό, αρνητικό αντίκτυπο που είχε στην ελληνική οικονομία η ένταξή μας στην ΕΟΚ. Εκδηλώθηκε η αύξηση του εξωτερικού ισοζυγίου, το ισοζύγιο, το 1984-1985, όταν πλέον εξανεμίστηκε η αύξηση των εισοδημάτων που είχε χανιδωθεί το 1982. Και τι έκανε το ΠΑΣΟΚ? Επέλεξε την πολιτική της λιτότητας, αντί να ξανακάνει το ίδιο, να ενισχύσει το λαϊκό εισόδημα και φυσικά να τσακίσει τα μονοπωλιακά συμφέροντα εντός της αγοράς, εντός της ελληνικής οικονομίας. Τι επέλεξε? Λιτότητα, ενίσχυση των σχέσεων με την ΕΟΚ και βρεθήκαμε στην πορεία προς την χρεοκοπία, που βεβαίως επήλθε με το ευρώ, καθότι με το ευρώ δεν μπορείς να ελέγξεις το δημόσιο χρέος, ούτε το ιδιωτικό σου χρέος. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες και με δεδομένη την αύξηση της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού, μπορούν να υπάρξουν επενδύσεις, θα υπάρχουν ευκαιρίες. Φυσικά δεν θα αφήσεις την οικονομία σου ρεμπετασκέρι, ούτε μπάτε σκύλια λέστε. Θα πρέπει να υπάρξει καθεστώς προστασίας. Χωρίς καθεστώς προστασίας, ούτε ο αγρότης έχει τύχη, ούτε η βιοτεχνία, ούτε η παραγωγή, η εσωτερική παραγωγή. Και καθεστώς επιλεκτικής, εμείς το λέμε επιλεκτική ανταγωνιστική προστασία. Γιατί? Γιατί δεν το κάνεις γενικά. Επιλέγεις τους τομείς στρατηγικής σημασίας που θες να προστατεύσεις ώστε να τους αναπτύξεις, όπως για παράδειγμα είναι η αγροτική σου παραγωγή. Δεύτερον, το κάνεις με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει κίνητρο να αναπτυχθεί η εσωτερική σου παραγωγή, όπως για παράδειγμα να πεις ότι όταν έχω αγροτική παραγωγή σε λεμόνια, παράδειγμα, και έχω τα λεμόνια να μην κόβονται από τις λεμονιές, δεν θα εισάγει κανένας λεμόνια στην ελληνική οικονομία. Πρέπει πρώτα να προωθηθεί η δική μου παραγωγή και μετά επιτρέπω την εισαγωγή, αλλά μια εισαγωγή που θα έχει τουλάχιστον την παραγωγική αξία που έχει η δική μου εσωτερική παραγωγή. Για να υπάρχει και πραγματικός ανταγωνισμός, με πραγματικούς όρους, ισότιμους. Όχι μου φέρνεις οτιδήποτε σκατολοίδη, σκουπίδι παράγει η διεθνής αγορά και το συγκρίνεις με τη δική μου παραγωγή, που είναι τελείως διαφορετικής ποιότητας. Και αυτό δίνει και το κίνητρο στην εσωτερική παραγωγή να βελτιώσει την παραγωγή, να την αυξήσει και να την βελτιώσει και ποιοτικά και με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Το ίδιο μπορεί να γίνει στη βιοτεχνία και στη μεταποίηση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξωτερικό ισοζύγιο. Το έλλειμμα που λέμε, το εξωτερικό έλλειμμα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν θα βρίσκεις εύκολα συνάλλαγμα για να αγοράζεις τα προϊόντα που έχουν το εμπορικό έλλειμμα. Αλλά σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει το κράτος να αναλάβει ρόλο. Και στο μεσοδιάστημα θα πρέπει αναγκαστικά να περιοριστούν δραστικά εκείνες τις εισαγωγές, να τις απαγορεύσουμε αν χρειαστεί, εκείνες τις εισαγωγές οι οποίες δεν είναι πρώτης ζήτησης για την ελληνική οικονομία. Ώστε να μπορούσαμε να δραστικά να περιορίσουμε το έλλειμμα μέχρι να βάλουμε μπρος την παραγωγή στην Ελλάδα και η εσωτερική παραγωγή υποκαταστήσει τις εισαγωγές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες μπορεί η Ελλάδα σε ταχύτατο χρόνο, οι υπολογισμοί δηλώνουν από 8 έως 12 μήνες, να αναταχθεί, να βρεθεί σε διαδικασία ανάκαμψης και ανόδου, μάλιστα με τέτοιους όρους που μπορεί να αντιμετωπίσει την ανεργία και φυσικά να έχει καλύτερο εισόδημα ο ελληνικός λαός, κυρίως τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η συνταγή μέσα από την οποία μπορούμε να γίνουμε. Για να γίνει αυτό το πράγμα όμως, προϋποθέτει ότι ο λαός παίρνει την υπόθεση στα χέρια του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με σωτήριες κυβερνήσεις, ούτε με κάποια κόμματα που αναλαμβάνουν εργολαβικά την ιστορία. Ο λαός θα την κάνει την ιστορία. Γιατί ιδιαίτερα στο μεσοδιάστημα, αλλά και ευρύτερα, θα πρέπει ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Δηλαδή, θα πρέπει ενεργά να συμμετάσχει σε αυτό, να παίρνει αποφάσεις για αυτή την ιστορία. Έτσι ώστε να αποκτήσουμε και δημοκρατικά ένστικτα. Έτσι ώστε να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία όταν πάει ο άλλος να την απειλήσει. Και όχι να καθόμαστε στον καναπέ και λέμε: έλα μου, τώρα να τον ψηφίσω αυτό, να μου λύσει το πρόβλημα, μου κάνει και ένα ρουσφετάκι, θα μου εξασφαλίσει και το δάνειο και καθέσε μου. Για να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Μην κατακτήσουμε τη δυνατότητα μιας νέας πορείας και τελικά καταλήξουμε στα ίδια και χειρότερα. Με αυτό το σκεπτικό, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε διέξοδο από το σημερινό αδιέξοδο διαφορετικά. Σας πω αυτό που είπε
μου είπε ένας νέος άνθρωπος 35 χρονών, ο οποίος αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στη Γερμανία και που βέβαια με τις σημερινούς όρους δεν βλέπει τρόπο, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γυρίσει πίσω στη χώρα του. Εμένα η Ελλάδα με πρόδωσε. Για μένα δεν υπάρχει πλέον Ελλάδα. Εάν θέλουμε να το υποστούμε όλοι αυτό το πράγμα, όλος ο ελληνικός λαός, και να γίνει μετανάστης στην πατρίδα του, χειρότερα από ό,τι σήμερα είναι οι Αφγανοί και οι Πακιστανοί μετανάστες, δεν έχουμε παρά να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν όσο έχουν. Και να εμπιστευόμαστε τον κάθε πικραμένο, βαρεμένο, καμένο, δεν ξέρω ποιον, για να μας λύσει το πρόβλημα. Αυτό έχουμε να κάνουμε. Και έτσι θα ανατώσουμε την οποιαδήποτε τύχη έχει αυτή η χώρα ή ο λαός της. Από αυτή την κρίση δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε παρά μόνο εάν ο λαός πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Αν αποκτήσει την αξιοπρέπεια και το ανάστημα που το αρμόζει. Εάν δεν κάνει μια επανάσταση αξιοπρέπειας. Δηλαδή δεν θα επιτρέψω τα παιδιά μου να δολοφονηθούν εκ του συστάδιν. Δεν θα επιτρέψω αυτός ο τόπος να πάει να το σκυλί στα μπέλη μόνο και μόνο γιατί πρέπει να το διαφυλάξω έτσι ώστε οι γενιές που έρχονται ή που οφείλουν να έρθουν θα πρέπει να έχουν ένα τόπο για να ευημερίσουν. Αυτό που απλώς κόσμος λέει πατρίδα. Αν δεν τη διαφυλάξω, δεν την υπερασπιστώ, παίρνοντάς την εγώ στα χέρια μου σαν λαός, τότε ξεχάστε την ιστορία. Τα 183 χρόνια τυπικής ελευθερίας αυτού του ελληνικού κράτους κλείνουν εδώ. Ξέρουν τι λένε αυτοί που λένε να περιμένουμε τη Μέρκελ και μετά σωζόμαστε. Αυτοί σωζόνται, εμείς χανόμαστε. Αυτό ακριβώς είναι το δίλημα μπροστά σε όλους μας και με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέτωπο που ενώνει τελείως διαφορετικούς ανθρώπους, εννοώ ανθρώπους του λαού, αγωνιστές του λαού, να το πούμε έτσι, που έχουν τελείως διαφορετικές ιδεολογικές καταγωγές ή πορείες. Προέρχονται και από την αριστερά, προέρχονται και από τη δεξιά. Δεν μας νοιάζει ούτε ρωτάμε, όπως οι παππούδες μας, όταν αντιμετώπιζαν τον Ιταλό φασίστα ή τον Γερμανό ναζί, κατακτή δεν ρωτούσε αν είναι βασιλόφρονας ο άλλος ή αν είναι κομμουνιστής. Αυτό που τον ενδιέφερε αν είναι αν στρατευόντουσαν στο κοινό καθήκον. Και μέσα από το κοινό καθήκον παλεύανε και για την εξωτερική ελευθερία και για την εσωτερική ελευθερία, όπως λέγανε τότε οι διακηρύξεις του ΕΑΜ. Αυτό στην ουσία η ιδέα του ΕΠΑΜ. Να ενώσουμε το λαό πέρα και πάνω από διαχωριστικές γραμμές μέσα στο λαό. Να προτάξουμε το πατριωτικό και δημοκρατικό καθήκον του λαού όπως αυτό μετουσιώνεται σήμερα, όπως το αναλύσαμε λίγο πολύ πρωτήτερα, έναντι οποιασδήποτε άλλης ιδεολογικής ή κομματικής διαφοράς. Αυτό αντιπροσωπεύει το ΕΠΑΜ σήμερα και αυτός είναι ο ρόλος του, αν θέλετε, στην πολιτική σκηνή. Και με αυτή την έννοια, έτσι αφοριστικά, μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε εξίσου ενάντια στη δεξιά, όπως και ενάντια στην αριστερά. Στο βαθμό που κανένας από αυτούς δεν νοιάζεται για την ενότητα του λαού, την από τα κάτω ενότητα του λαού, την οργάνωσή του ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει, μας είναι εχθροί. Το ίδιο εχθροί όσο και οι δοσύλλογοι και οι ξένες δυνάμεις κατοχής. Ευχαριστώ πολύ. Λαϊκή εξέγερση. Κοινωνικός συσκομός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το βοητό της καφετέριας λέει. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Δεν διαφωνώ. Με μια διαφορά. Με μια διαφορά. Το 42-43 στην Ελλάδα, αν διαβάσετε από μνημονεύματα ή γράμματα αγωνιστών της εποχής εκείνης, το ίδιο διαολόστελμα έστελναν στο λαό της Ελλάδας εκείνης εποχής. Θα σας πω μόνο ένα απόσπασμα από το γράμμα του Εμίλιου Βεάκη στην σύζυγό του. Αυτός ήταν αντάρτης. Ήταν στο αντιστασιακό κίνημα την εποχή εκείνη. Και έλεγε, τι σκάτω λαός είμαστε, συγγνώμη για την έκφραση. Τι σκάτω λαός, το 43 το λέγει αυτό, τέλη του 42. Τι σκάτω λαός είμαστε, μας πατάνε στο λαιμό, πεθαίνουμε μαζικά από την πείνα. Μιλάμε 41-42, μαζική πείνα, 320.000 νεκροί, δεν είναι αστεία. Έτσι, μας πεθαίνουν και εμείς χαργητιζόμαστε με τον κατακτητή στις ταβέρνες και στα καφενεία.
Αυτός ο λαός έκανε όμως την εποπία της αντίστασης. Αυτός ο λαός κατόρθωσε να απελευθερώσει τη δική του χώρα χωρίς τη συνδρομή των συμμάχων. Είμαστε η μόνη κατεχόμενη χώρα στην Ευρώπη που απελευθερωθήκαμε μόνοι μας. Από το λαό μας δηλαδή. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο λαός δεν είναι μια ενιαία κατάσταση. Είναι μια εσωτερικά αντιφατική κατάσταση. Έχει και αυτή την πλευρά που λέτε, έτσι, αλλά και την εδώ πλευρά. Το ποια θα υπερισχύσει έχει να κάνει με τα κότσια τα δικά μας. Με τη δυνατότητα τη δική μας να είμαστε συνεπείς σε αυτό που πιστεύουμε και να το παλεύουμε μέχρι τέλους. Αν δεν το κάνουμε εμείς, τότε ποιοι? Και αν δεν το πάρουμε εμείς απόφαση, που τέλος πάντων υποτίθεται ότι έχουμε αφυπνιστεί, έχουμε καταλάβει 5 πράγματα παραπάνω, ρε αδερφέ, από τον κόσμο που απλά χαριετίζεται έξω, τότε ποιος? Και με αυτή την έννοια, ο τρόπος ή αυτό που ιωνεί μπορεί να είναι ο λαός, ή που μπορεί να παίξει τον ιστορικό ρόλο, που ιωνεί μπορεί να παίξει ο λαός, το ξεκινάμε από τη στιγμή που παίρνει ο καθένας την προσωπική του απόφαση να δώσει μέχρι τέλους το δικό του προσωπικό αγώνα. Πώς το κάνει? Όχι ο καθένας μου ξεμοναγιασμένος, ο καπετάν ένας, αλλά όλοι μαζί, στη βάση ενός κοινού, βάση κοινών στόχων, ξεπερνώντας αυτά που μας χωρίζανε μέχρι χθες. Αυτό είναι το κλειδί. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, τότε είμαστε χαμένοι, βεβαίως. Δεν πρόκειται να δούμε ποτέ το λαό να συγκροτείται σε κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο που διεκδικεί και κατακτεί και κατακτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι κάτι το έτοιμο. Αν ήταν κάτι το έτοιμο, θα ήταν εύκολη η δουλειά μας. Το μόνο που θα χρειαζόταν είναι να του κάνουμε ένα νόημα και θα ξεσκονόταν. Έχουμε ένα επιπλέον σοβαρό μειονέκτημα σαν ελληνική κοινωνία. Στις τελευταίες 3 με 4 δεκαετίες χάθηκε η εθνική ταυτότητα του Έλληνα. Και γι' αυτό δεν έχει και ταξική ταυτότητα ο Έλληνας. Για να μπορέσει να αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα, ταξική ταυτότητα, δηλαδή σε ποια τάξη ανήκω, σε ποια συμφέροντα πρέπει να υπερασπίσω του εργαζόμενου ή της εργοδοσίας ή των ξένων αφεντικών ή των ντόπιων αφεντικών που μελελατούν αυτόν τον τόπο, θα πρέπει να έχω πρώτα και κύρια εθνική ταυτότητα. Σε ποιον τόπο ανήκω και άρα ποιον τόπο οφείλω να υπερασπίσω σύμφωνα με βάση τα δικά μου συμφέροντα. Αυτό το χτυπήσαν ανελαίητα επί δεκαετίες. Φτάσαμε στο σημείο να ντρεπόμαστε να λέμε για τους εθνικούς αγώνες αυτού του τόπου, που στο κάτω γραφής δεν τους κάνανε οι προύχοντες και οι άρχοντες αυτού του τόπου, αλλά ο λαουτζίκος αυτού του τόπου. Αυτός έχει το αίμα του. Για να αποκτήσει ελευθερία αυτός ο τόπος, για να μπορέσει να βγει μπροστά αυτός ο τόπος. Αν ήταν στα πλαίσια των κοτσαμπάσιντων και των πρίγκιπων, ψευτοπρίγκιπων ή αληθινών πρίγκιπων αυτού του τόπου, δεν θα είχαμε ελευθερία, ποτέ δεν θα είχαμε. Και φτάσαμε να ντρεπόμαστε για αυτήν την ιστορία. Φτάσαμε να εμποτίζουμε τέτοιο μίσος στη νέα γενιά απέναντι στην ταυτότητα που υπερασπιζόταν πάντα αυτός ο λαός, γιατί έβγαινε πάντα απέναντι στην απειλή μπροστά, σήκωνε τα στήθια του, έδινε τη μάχη του. Δεν ρωτούσε, για παράδειγμα, έχω φασιστικό καθεστώς επί μεταξά, βεβαίως. Αλλά όταν ήρθε η Ιταλική εισβολή, τρέχαν όλοι επάνω, το σκάγανε από τις φυλακές οι κομμουνιστές και ανεβαίνανε στο Ιταλικό, στο Ελληνοαλβανικό μέτωπο και δίνανε τη ζωή τους. Δεν μπαίνανε στη λογική. Κάτσε να δεις, έχουμε μεταξικό φασιστικό καθεστώς, άρα εγώ δεν υπερασπίζομαι τη χώρα μου. Αυτό το βασικό στοιχείο το χτυπήσαν άγρια στον Έλληνα. Και ενώ υπήρχε αυτό το πράγμα, το οποίο έφερε και τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές, μας φέραν σε μια κατάσταση όπου ταιριάζει λίγος πολύ με μια παρομοίωση που κάνει ένας Γερμανός ιστορικός για τη δεκαετία του 90, για τις δεκαετίες του 19ου, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Ο λαός, λέει, πριν από τις μεγάλες δημοκρατικές επαναστάσεις, την άνοιξη των λαών και των εθνών της Ευρώπης, δεν ήξερε ούτε γραφή ούτε ανάγνωση. Αλλά είχε πλήρη συνείδηση ότι υπάρχουν αυτές οι τέχνες και θα έπρεπε να τις κατακτήσει. Ο λαός που βγαίνει μετά το κλείσιμο της μεγάλης αυτής επαναστατικής περίοδου είναι το ίδιο αγράμματος, το ίδιο, δηλαδή επίσης δεν ξέρει γραφή και ανάγνωση, αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν αυτές οι τέχνες και άρα πρέπει να τις κατακτήσει. Ο ελληνικός λαός από την δεκαετία του 80 και μετά ξέχασε τι σημαίνει δημοκρατία και πώς την παλεύεις να την κατακτήσεις. Ξέχασε τι σημαίνει δικαίωμα και πώς το υπερασπίζομαι.
Έμαθε μόνο να υποχωρεί, να τρώει σφαλιάρες και να υποχωρεί. Ή να ελίσσεται με ρουσφέτια απέναντι στην εξουσία ή με δανεικά και επιδοτήσεις. Ξέχασε τι σημαίνει αμείβομαι όπως πρέπει και όπως μου αξίζει. Όχι όπως βολεύει την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Φτάσαμε στο σημείο, φτάσαμε τέτοια κατάντια να σου λέει εργαζόμενος των 450 ευρώ και να σου λέει ρε παιδί μου, καταλαβαίνω τα 450 ευρώ σε σχέση με τον άλλο που είναι άνεργος είναι πολλά, αλλά δεν μπορώ να ζήσω. Τι λες ρε φίλε, είσαι με τα καλά σου. Υπάρχει χειρότερη ήττα από αυτό. Αυτό. Αυτή η ήττα που έχει ενσωματωθεί στην κοινωνία και που έχει παράξει αυτό το φόβο που βλέπουμε γύρω μας όλο, αν δεν τον υπερβούμε, αν δεν τον τζακίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε Θεού πρόσωπο. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε νέα γενιά, εξαρτώμενη νέα γενιά. Πρώτα εξαρτώμενη από τους γονείς, γιατί αντικειμενικά δεν μπορεί να βγει, να έχει ένα μεροκάματο, να έχει δυνατότητα ανεξαρτησίας, ακόμη και αν έχει διπλές και τριπλές σπουδές. Και μετά αυτή η νέα γενιά που βεβαίως έχει βολευτεί με μια εξάρτηση και από το σχολείο, γιατί αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα έχουμε, εξαρτημένους ανθρώπους παράγει, για να μην πω και λειτουργικά αναλφάβητους, αλλά εξαρτημένους ανθρώπους, μαθαίνει πρώτον να βολεύεται με την οικογένεια και η οικογένεια σωστά το στηρίζει το παιδί, δεν είναι κακό. Αλλά από την άλλη μεριά αυτός ο άνθρωπος μαθαίνει να είναι εξαρτημένος και από τον εργοδότη. Και άρα να παίρνει ό,τι θέλει ο εργοδότης. Δεν ξέρει να διεκδικήσει αυτό που του αξίζει. Αυτό που έχει επενδύσει η οικογένειά του και ο ίδιος με τη δουλειά του και η κοινωνία ολόκληρη στη δική του μόρφωση, στη δική του εξέλιξη, στη δική του εμπειρία. Και βεβαίως και εξαρτημένος από το κράτος. Γιατί μέσω του κράτους ή της εξουσίας ή των κομμάτων της εξουσίας και αυτός κάποιο βόλεμα θα έχει. Θα σας πω ένα παράδειγμα που εμένα με τραυματίζει ηθικά από τότε που το είδα. Γι' αυτό και δεν είμαι κατάλληλος προς βρώση. Ακολουθούσα πολλά χρόνια μοναχική πορεία. Όταν βλέπεις στη ΓΕΣΕΒΕ, ξέρετε φαντάζομαι ποια είναι η ΓΕΣΕΒΕ, έτσι, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματοβιών Τεχνών. Το μικρομεσαίων που λέμε. Δεν είναι καμία μεγαλοεργοδοτική οργάνωση. Ήμουν οικονομικός σύμβουλος εκεί για κάποιο καιρό. Βοηθούσα δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο να ξέρουν να φτιάχνουν business plan, το πώς αντιμετωπίζουν το κόστος χρέους, το πώς κάνουν κοστολογήσεις. Στοιχειώδη πράγματα. Για άλλα και το μικρό μεσαίο επιχειρηματία το θεωρούνται τρομακτικά. Αυτά δεν τα ξέρει και πολλές φορές εκεί την πατάει και πέφτει έξω. Κυριολεκτικά ένιωσα τάση εμετού όταν έβλεπα έναν άχρηστο κομματόσκυλο γραμματέα της ΓΕΣΕΒΕ, ο οποίος το μοναδικό του προσόν ήταν ότι ήταν προηγούμενα όταν έλεγχε τη ΓΕΣΕΒΕ το ΚΚΕ, ήταν στέλεχος του ΚΚΕ, όταν έχασε τη ΓΕΣΕΒΕ το ΚΚΕ, πέρασε στο συνασπισμό και μετά όταν έλεγξε το ΠΑΣΟΚ τη ΓΕΣΕΒΕ, πέρασε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κομματόσκυλο του κεράτα, που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, είχε μια εικονική επιχείρηση και μέσω της διαπλοκής έπαιρνε χοντρά λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, και έτσι το έπαιζε μικρομεσαίος, να έχει το θράσος να κάνει, να καλεί νέα παιδιά, παιδιά κυριολεκτικά που είχαν δώσει οικογένειές τους και τα ίδια, τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους για σπουδές διπλές και τριπλές, με μεταπτυχιακά, με γλώσσες κτλ, για να τους προσλάβει ως stage, δηλαδή ανασφάλιστη εργασία για 300-400 ευρώ και τους έπαιρνε γιατί ρε διάολε. Πρώτον, γιατί τον επιδοτούσαν και τα έπαιρνε. Δεν τα πληρώνει για σεβέ, ούτε τα βάζει από την τσέπη του. Τα έπαιρνε αυτά τα παιδιά για να πηγαίνουν να του φέρουν καφέ. Και τα καθόντουσαν σε άδεια γραφεία, χωρίς αντικείμενο, δεν υπήρχε αντικείμενο, απλά με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύονταν την ανάγκη της οικογένειας και έτσι εξασφαλίζαν τη μακροημέρευσή τους και στο συνδικαλιστικό όργανο. Γιατί την ίδια ώρα που θα καλούσαν σε εκλογές, θα καλούσαν τα παιδιά αυτά, τους γονείς τους δηλαδή, ψήφισε με μάγκα για να ξαναπάρω το παιδί σου για 300 ευρώ, ρε διάολε, ανασφάλιστο, για 6 ή 8 μήνες. Αυτό αν δεν το ξεριζώσουμε από τις ρίζες του, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε. Και εδώ δεν είναι μόνο αυτό το καθήκη που μας το παίζει και εκπρόσωπος τώρα των μνημονιακών δυνάμεων. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό.
είναι και η αξιοπρέπεια ενός παιδιού και της οικογένειάς του. Έβλεπα εκεί παιδιά που πραγματικά να γυρίζουν από το εξωτερικό με διδακτορικά διπλά και τρίδιπλα, που εγώ τουλάχιστον μπροστά τους έσκυβα το κεφάλι. Πραγματικά για τις σπουδές που είχαν κάνει τα παιδιά και τον κόπο που είχαν κάνει και οι οικογένειές τους για να τα στηρίζουν για αυτή την ιστορία. Και να τα σπρώχνει ο ματέρας και η μητέρα να πάνε σε αυτόν τον ξεφτυλισμένο που δεν είχε τελειώσει δημοτικό. Συγγνώμη, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο, με τον εργαζόμενο που δεν έχει τελειώσει ή δεν κατόρθωσε να τελειώσει βασική εκπαίδευση. Άλλο αυτό. Κι άλλο να θεωρείς ότι είσαι ο εργοδοταράς και θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι την ανάγκη του άλλου, ειδικά του νέου ανθρώπου. Να το στέλνουν λοιπόν να κρίνει αυτός τα προσόντα αυτών των παιδιών. Όταν μάθεις έτσι αυτόν τον άνθρωπο, τότε αυτός είναι ραγιάς. Εκπεπιθήσεως ραγιάς. Και έτσι είναι αδύνατο να σηκώσει κεφάλι. Και το παιδί του ραγιά είναι διπλός ραγιάς. Γιατί αυτό που το βολεύει είναι το δεκάρικο που θα του δώσει στην ανεργία του ο πατέρας του, η μάνα του, στερούμενος στα πάντινα, για να το πιει στην καφετέρια. Είναι διπλός ραγιάς. Αυτό πάμε να σπάσουμε και αυτό το μεγάλο έργο. Το έργο σήμερα, το μεγάλο, πώς το λένε, η μεγάλη ανηφόρα που οφείλουμε να τη διαβούμε, δεν είναι τα γερμανικά τάγκς που θα έχουμε μπροστά μας και θα ζωθούμε εμείς τις χειροβομβίδες για να πέσουμε πάνω τους, για να αμυνθούμε σε αντιστασιακό ή αναμέτρηση σώμα με σώμα. Αλλά το πώς θα ξυπνήσει ο ραγιάς για να σταματήσει να είναι ραγιάς. Και αν σταματήσει να είναι ραγιάς, θα το ξεπεράσουμε το πρόβλημα πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που έχουμε. Και αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία. Άρα, διάολε, συγγνώμη, η φλόγα που υπάρχει στον Έλληνα δεν έχει σβήσει, παρά το γεγονός ότι επί δεκαετίες προσπαθούσαν να τη σβήσουν. Δεν την έχει σβήσει. Και αυτό ξέρετε από πού φαίνεται. Στο γεγονός ότι εμείς κυκλοφορούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, στις εκδηλώσεις, στις συζητήσεις που κάνουμε, έρχεται απλός κόσμος, και όχι κομματόσκυλα ή κομματικό κοινό, το γνωστό κομματικό κοινό που περιφέρεται, ξέρετε, ανάλογα με το πώς βολεύει και πού βολεύει. Και βλέπεις να λαμπειρίζει έστω και σε βάθος στα μάτια του κόσμου, του απλού κόσμου, του μεροκάματου ο κόσμος που λέμε, που ξέρει τι σημαίνει δουλειά και πώς μέσα από τη δουλειά του μπορεί να στήσει τη ζωή του ξανά από την αρχή, να λαμπειρίζει αυτή η φλόγα μέσα από την ψυχή του. Εμείς δεν έχει παρά να τη φουντώσουμε. Αλλά για να τη φουντώσουμε πρέπει και εμείς να μας διακατέχει, να φαίνεται το πόσο πραγματικά μας καταναλώνει η φωτιά. Αν δεν δίνουμε εμείς αυτή την εικόνα και αυτή την αίσθηση, πώς ακριβώς ο άλλος θα στηθεί στα πόδια του σε τέτοιες συνθήκες. Ζήτησε ο Κύριος και αμέσως... Κύριε Γραμματέα, συζητήκαμε προηγουμένως. Θα έλεγα εκπροσωπώ του Περιφερειακού Συμβούλιο Λάρισης Θεσσαλίας. Συμφωνώ μέχρι τώρα σε όλα αυτά που είπατε. Και έτσι είναι. Θέλω μία απάντηση όσον αφορά, αναφερθήκατε στα παιδιά των Ελλήνων στα Ελληνόπεδα που μεταναστεύουν στο εξωτερικό και ειδικά στην Δυτική Ευρώπη. Θέλω να αναφερθείτε λίγο και στους λαθρομετανάστες που έφερε το σύστημα από το 1993 επί Σαμαρά και έχει δημιουργήσει μία, θα έλεγα, δεύτερη πατρίδα, μία παγκοσμιοποιημένη πατρίδα, αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν 2,5 εκατομμύρια. Το καταλάβω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πρέπει, εφόσον συμφωνούμε σε αυτά που είπατε, πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα που είναι σοβαρό, γιατί είναι και σοβαρό στην παιδεία μας, στην υγεία μας, στη δημόσια διοίκηση παντού. Να γίνονται οι ερωτήσεις δυο-δυο. Όχι. Να πηγαίνουμε έτσι. Βεβαίως, ναι. Thank you.
Πάντως να σας πω κάτι. Ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, και εγώ είπα για την νοοτροπία, την νοοτροπία στη Λίδευα, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή το άκουσα και από τους αγρότες στον Τύρναβο και στο Δομοκό αυτό το πράγμα, στις μεγάλες αγροτικές κινητοποίησεις που έγιναν, παραλίγο να γίνουν μάλλον φέτος, οργανώσαμε ένα σύστημα το οποίο φέρνει ανέργους στους αγρότες. Αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΜ έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο οργανωμένων ομάδων ανέργων, οι οποίοι πηγαίνουν και πιάνουν δουλειά. Σας πληροφορώ ότι από τους ανέργους που πηγαίνουμε, ένα στους τρεις βρίσκει δουλειά. Παρά το γεγονός ότι μας λέγανε βεβαίως έχουμε κτλ. Λοιπόν, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, θέλω να πω. Από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικογένεια πίσω, είναι πολύ δύσκολο να φύγει από το αστικό κέντρο και να πάει σε ένα χωριό χωρίς να ξέρει πού θα μείνει. Πώς θα υπάρχει και αν θα υπάρχει μεροκάματο και μετά από τη σοδιά. Έτσι. Υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Προσπαθούμε να βάλουμε τη λογική του συνεταιρισμού ξανά σε νέα βάση, ώστε να υπάρχει προοπτική. Και μέσα από εκεί, βεβαίως δεν λύνονται με τέτοια μέτρα. Αυτά είναι ημίμετρα. Αν δεν ξεμπερδέψεις με το κεντρικό σύστημα, με τον τρόπο δηλαδή που διαμορφώνεται, όλα αυτά είναι ημίμετρα. Αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο, να μην πεθάνει ο κόσμος από την πείνα. Αυτή είναι η ιστορία. Από την άλλη, το ζήτημα το μεταναστευτικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε με ανοιχτά σύνορα. Από τη στιγμή που ήμασταν με ανοιχτά σύνορα, δεν μπορείς να εμποδίσεις ούτε την ελευθερία κίνησης κεφαλαίου, ούτε την ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων, ούτε την ελευθερία κίνησης εργατικής δύναμης. Άρα πρέπει να σταματήσει αυτό το καθεστώς. Για να σταματήσει αυτό το καθεστώς, πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τα κοινοτικά κεκτημένα, τα θυμόμαστε. Ελευθερία κίνησης κεφαλαίου, ελευθερία κίνησης εργατικής δύναμης, ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Αυτά τα κοινωνικά κεκτημένα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Πρέπει να ελέγχουμε τα σύνορά μας. Πρώτα και κυρία, για το τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία εμπορίας ανθρώπινων ζώων, γιατί δεν έρχονται μόνοι τους. Πήραν μια βάρκα και περνάνε το Αιγαίο. Υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία που τα logistics αυτής της βιομηχανίας είναι οι ελληνικές τράπεζες. Εδώ φυλάσσονται τα λεφτά του αίματος αυτής ολόκληρης βιομηχανίας. Το ενδιαφέρον, ξέρετε, ποιο είναι. Με βάση την Ιντερπολ και τις εκθέσεις της Ιντερπολ, λέει η Ιντερπολ ότι αυτή τη βιομηχανία την έχει χαρτογραφήσει πλήρως η ελληνική αστυνομία. Αλλά δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο ενάντια της. Ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί οι κορυφές αυτής της βιομηχανίας διαπλέκονται με τα κομματικά ταμεία, τους εφοπλιστές και τους μεγαλοοικονομικούς παράγοντες της Ελλάδας. Γι' αυτό κιόλας δεν επιτρέπεται. Μάλιστα, όταν εγώ πρώτο είχα γράψει για το ζήτημα αυτό, μου στέλνει ένας αστυνομικός, αστυνομικής διεύθυνση, από μια αστυνομική διεύθυνση, που είναι το λαθρεμπόριο από την αστυνομία, αν δεν κάνω λάθος, αντιμετωπίζεται από κοινού πορνεία, πρέζα, όπλα και μετανάστες, αντιμετώπιζονται από κοινού, από την ίδια διεύθυνση. Και λοιπόν μας είπε το εξής, ότι πριν μερικά χρόνια είχαν εξαθρώσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπινων ζώων που μπλεκόταν μέσα η πρέζα, όλα αυτά είναι από κοινού πηγαίνουν. Λοιπόν, και γιορτάζανε το βράδυ που τους είχαν κλείσει στο μπουντρούμι. Έτσι και τους περιμέναν την επόμενη μέρα να πάνε αυτόφορο, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Το βράδυ λοιπόν παίρνει υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή και τους ζητάει όλοι να αφαιθούν ελεύθεροι. Για να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή το ποιος θέλει και το τι γίνεται ακριβώς σε αυτόν τον τόπο. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα, 480.000 μετανάστες οι οποίοι θέλουν να φύγουν από τη χώρα και δεν τους το επιτρέπουν. Αυτό είναι τρελό. Τον εγκλωβισμένο δηλαδή. Ναι, βεβαίως, γιατί γίνεται επιδότηση, προφανώς. Δεν το παίρνει ο μετανάστης, το κράτος το παίρνει. Ναι, το ξέρω. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, μα για το θεωρώ στοιχειώδες. Το στοιχειώδες τι είναι. Τους δίνεις διπλωματικά, συγγνώμη, τα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως προβλέπεται από τη διεθνή νομοθεσία, το να τους δώσουμε και χαρτζιλίκι τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι, δεν είναι ζώα.
και να πάνε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας, εκεί που θέλουν. Όχι εμείς θα τους γυρώσουμε πίσω. Ποιοι είμαστε εμείς που θα τους γυρίσουμε πίσω? Πού θέλετε, παιδιά, να πάτε? Γερμανία? Βεβαίως. Σας δώσουμε βίζες, ιστορίες κτλ. Και τα λεφτά και τον τρόπο να επιβιώσετε για τις πρώτες μέρες και πηγαίνετε στη Γερμανία. Μήπως τους χρειάζονται για την ΕΟΣ που ετοιμάζουν? Βεβαίως. Εκείνη η ιστορία. Εκείνη η ιστορία. Το να μπορέσεις να έχεις μανολάδες σε όλη την Ελλάδα. Εκείνη η όλη ιστορία. Και βεβαίως δίπλα στον Αφγανό και τον Πακιστανό να είναι και ο Έλληνας. Αυτόν τελικά που χρειάζονται, γιατί τους χρειάζονται όλους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μόνο με αυτόν τον τρόπο και στο κάτω γραφής, κοιτάξτε, η μετανάστευση, όπως και η δική μας μετανάστευση, πηγαίνουν σε οικονομίες που έχουν σκληρό νόμισμα για να μπορέσουν να τροφοδοτούν και πίσω και την οικογένεια. Εάν εμείς πάμε στο δικό μας εθνικό νόμισμα, είναι παλαβός να έρθει ο άλλος. Γιατί να έρθει? Πώς θα το αξιοποιήσει? Για ποιο λόγο? Από την άλλη μεριά, βέβαια, θα δείτε και το εξής. Μια ελληνική οικονομία σε γρήγορη ανάπτυξη, αποκατάσταση των υποδομών, γρήγορη ανάπτυξη με αυτά τα πράγματα που περί, θα τις λείψουν περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο εργατικά χέρια. Θα μπουν δηλαδή όλοι σε δουλειά και θα τους χρειαστούν 1 με 1,5 εκατομμύριο. Βεβαίως, αυτό θα κάνεις. Πρώτα πρόσκληση στην ομογένεια, στα παιδιά σου δηλαδή που φύγανε, ας πούμε, να γυρίσουν πίσω για δουλειά. Αν δεν υπάρχουν εκεί, θα κάνεις μια συμφωνία να έρθουν άνθρωποι, κυρίως από τις όμορες χώρες, γιατί έχεις. Είναι πιο εύκολα αφομοιώσιμοι στην κοινωνία σου και θα έρθουν να δουλέψουν κανονικά, όπως δουλεύουν όλοι. Με το καθεστώς το ίδιο, με τις προοπτικές τις ίδιες και όποτε θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι. Αλλά θα έχουν αποδώσει στο ελληνικό κράτος. Θα έχουν δώσει δηλαδή μέσα από τη δουλειά τους, θα έχουν μάθει τη γλώσσα, θα είναι μέτοχοι της ελληνικής παιδείας, που λέγανε οι αρχαίοι. Έτσι. Λοιπόν, και θα μπορέσουν να έχουν αφομοιωθεί. Δεν θα είναι ξένο στοιχείο, οπότε θα αναγκαστούν να είναι γκέτο και με όλη την εγκληματικότητα που αυτό συνεπάγεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο κόσμος θα είναι άγγελος της δικής σου προσπάθειας και των δικών σου αρχών, αξιών και ιδεών σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτα και κύρια στις χώρες τις δικές τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία, ας πούμε. Βεβαίως καταλαβαίνω, τώρα μην τρελαθούμε. Βεβαίως. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Θέλουν σόν και γαλά να κάνουν την Θράκη ΕΟΣ, ειδική οικονομική ζώνη. Έτσι. Λοιπόν, είναι τυχαίο το ότι φτιάξανε 3 στρατόπεδα εκεί πέρα, όπου πηγαίνουν αυτούς που χαρακτηρίζουν λαθρομετανάστες, τέλος πάντων, και τους εγκλωβίζουν εκεί πέρα. Είναι τυχαίο ότι 3709, ο νόμος του 11, υπάρχει στο άρθρο 37 που προβλέπει ότι όποιος δεν προωθείται προς το εξωτερικό, δηλαδή όποιος δεν διώχνεται από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το κράτος μπορεί να το στείλει να δουλέψει ως μισθωτό οπουδήποτε στην Ελλάδα με τους όρους που αποφασίζει το Υπουργείο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσημη δουλειά. Θα τον παίρνουν και θα τον δίνουν σε ΕΟΣ για φτηνό μεροκάματο. Όπως γίνεται για παράδειγμα στην ΕΟΣ που είδε η Τουρκία πριν μερικούς μήνες στο δρόμο από Αλεξανδρούπολη, Κωνσταντινούπολη. Έφτιαξε μια ΕΟΣ εκεί, όπου βεβαίως φέρνει Τουρκμένους, Ουσμπέκους και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και δουλεύουν στο 1/4 του τουρκικού μεροκάματου. Που βεβαίως δεν είναι και από τα καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, και χωρίς δικαιώματα, χωρίς δυνατότητες, πού να πάει ο Τουρκμένος τώρα να καταφύγει πού? Και βεβαίως, προσέξτε, δεν δουλεύουν με απευθείας εργασιακή σχέση, δουλεύουν διαμέσου εργολάβων. Τους φέρνει το τουρκικό Υπουργείο, με συμφωνία με το Ουσμπεκιστάν ή Τουρκμενία, τους δίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, και οι ιδιωτικές εταιρείες τους επινοικιάζουν στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Οπότε ο άμυρος αυτός δεν έχει καν εργοδότη. Πού να διεκδικήσει τι? Παίρνει το μισό μεροκάματο από αυτό το συμφωνημένο, γιατί το άλλο μισό το παίρνει ο ατζέντης, και όταν τον απολύσουν απλά τον κάνουν πακέτο και τον στέλνουν πίσω. Και φέρνουν άλλη φουρνιά. Δεν τρέχει τίποτα. Από φτώχεια και σαν τλείωσε άλλο τίποτα. Όπως στη Μανόλα. Ναι, βεβαίως, είναι αυτή η κατάσταση. Αυτό το πράγμα πάνε να πουλήσουν στη Θράκη τώρα. Πάνε να πουλήσουν, γι' αυτό ξεσηκωθεί οι Θρακιώτες. Αλλά αν τους εξαχρεώσουν τελείως, εξαφλιώσουν τελείως τους Θρακιώτες και φτάσει η ανεργία στο 80%, τώρα είναι 45 με 50 στην Ξάνθη, παράδειγμα. Αν τους φτάσουν σε τέτοιο σημείο και τους πούνε, παιδί μου, δουλειά στην ειδική οικονομική ζώνη ή πλήρης εξαφλίωση, τότε υπάρχει ένα θέμα. Να γιατί υπερασπίζεσαι τον τόπο σου, σημαίνει υπερασπίζω τη δουλειά μου, υπερασπίζω τα δικαιώματά μου, υπερασπίζω τη δυνατότητά μου να έχω άλλη προοπτική. Να πάει το μικρόφωνο εδώ. Ναι. Να σας ενημερώσω λίγο ότι όποιος αισθάνεται ότι θέλει να εγγραφεί στον πυρήνα,
της Λάρισας. Όποιος αισθάνεται ότι είναι η ανάγκη του να ανταπεξέλθει σε αυτή τη λέλαπα. Ως μέλος ή φίλος. Ή μέλος ή φίλος μπορεί να περάσει μετά στην είσοδο. Εδώ, στο κύριο. Εγώ θέλω ακόμα μια φορά, μετά από 2 χρόνια, πότε είχατε έρθει εδώ. Ναι. Να σας ξανασυγχαρώ για τις προσπάθειές σας και να σας πω ότι με βρίσκω απόλυτα σύμφωνο. Σύμφωνο σαν διαπιστώσεις. Εκεί που έχω ενστάσεις, όπως του λέγεται, είναι η αναλογία που χρησιμοποιείται με την κατοχή. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός πολέμησε τους Γερμανούς. Τώρα, αλλά τότε ήταν η τεράστια διαφορά μεταξύ του τότε και τώρα, σας το είχα πει και την άλλη φορά, ήταν ότι τότε τον εχθρό τον βλέπαμε, ήταν απέναντι. Και ο διπλανός μου, όταν έλεγα εγώ θα πάρω το όπλο, σας είχα πει τότε, αν θυμάστε, ο Μοναϊτόπουλο, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτά τα τέτοια. Όταν έλεγε στον άλλο θα πάρω το όπλο για να χτυπήσω τον Γερμανό, δεν θα έβρισκες αντίρρηση από τον διπλανό, θα λέει τι χαζομάρες λες ρε παιδί μου, είναι δυνατό να γίνουν, όπως τώρα θα μου το πει. Αν μου πάω εγώ το πω ότι ξέρεις, εδώ ο Γερμανός αυτή τη στιγμή είναι κατακτητής. Τι θα κάνουμε, θα πρέπει να φύγουμε από το ευρώ, θα πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη, θα μου πει ότι είσαι μάλλον λοξός, λίγο παλαβός ή είσαι αεροβατής. Είναι τεράστια λοιπόν η διαφορά. Πρέπει συνεπώς αυτή τη στιγμή, καταρχήν, είπατε και σωστά, απαιτείται μια επανάσταση ουσιαστικά, γιατί τη συντακτική συνέλευση σημαίνει επανάσταση. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Επανάσταση με πλειοψηφίες, δεν ξέρω αν εσείς το ξέρετε. Πάντα με πλειοψηφίες, προσέξτε, οι πραγματικές επαναστάσεις. Με δημοκρατικές διαδικασίες επανάσταση, δεν ξέρω κατά πόσο έχει προηγούμενο. Αυτό θα μας το πείτε, Αλλά αναρωτιέμαι τώρα αυτή τη στιγμή, για να δημιουργηθεί μια τέτοια πλειοψηφία ώστε να έχουμε συντακτική συνέλευση, δηλαδή επαναστατική, να ξεχωρίσουμε τελείως τα τσαράκια μας από το παρελθόν και να πούμε, ξέρεις, από σήμερα είμαστε νέο κράτος, σημαίνει πρέπει να έχουμε μια πλειοψηφία του 51%. Πρακτικά το βλέπετε αυτή τη στιγμή εφικτό μπροστά σας? Και τελειώνω. Ναι. Αυτό πρακτικά τι θα γίνει? Και για να πιστεί ο ελληνικός λαός, για να δημιουργήσει αυτή την πλειοψηφία, θα πρέπει να, να ξέρει ότι, ξέρετε, αύριο, είπατε, αύριο θα αλλάξουμε και θα πάμε... Λίγο πιο σύντομη, ναι. Να προλάβω να πούμε. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο οδικός χάρτης για να πιστεί αυτό. Να πούμε, ξέρεις, θα βγούμε από εκεί, θα βγούμε από εκεί. Τέτοιος οδικός χάρτης δεν βλέπουμε. Δεν το βλέπει ο ελληνικός λαός, δεν το ξέρει ίσως. Καταρχήν, καταρχάς μάλλον να σας πω τι μου είπε ένας παλιός ανταρτοεπονίτης. Μου λέει, η μεγάλη διαφορά της παλιάς κατοχής με την τωρινή κατοχή είναι ότι η παλιά κατοχή σε σχέση με την τωρινή κατοχή ήταν, η παλιά κατοχή ήταν ξεκάθαρη κατοχή. Η σημερινή κατοχή είναι μπαμπέσικη κατοχή. Μπαμπέσικη. Και μου λέει, αυτοί τότε μας ήρθαν με τους νεκροκεφαλές και τα σιρίδια των ΕΣΕΣ να μας πάρουν την πατρίδα και εμείς πολεμήσαμε. Τώρα μας έρχονται σαν δικοί μας γραβατωμένοι κύριοι και δεν αντιλαμβανόμαστε τον εχθρό. Και νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο. Αυτό την κάνει πιο μπαμπέσικη. Και σύν το γεγονός ότι έχει χάσει την αίσθηση της αντίστασης ο ίδιος ο Έλληνας. Έτσι. Αλλά αυτό είναι η δυσκολία του αγώνα. Έτσι. Δεν μπορεί να μας κάνει πίσω. Προς Θεού. Τουλάχιστον για την δική μου γενιά. Εμείς γαλουδικήθηκαμε με αυτά τα, με αυτά τα πρότυπα. Δεν θα τα προδώσουμε. Έστω και ένας από εμάς να μείνει, δεν θα τα προδώσει. Γι' αυτό να είστε σίγουρος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο δικός χάρτης, έχετε δίκιο. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας. Ο δικός μας αγώνας να έρθουμε με επαφή με όλο τον ελληνικό λαό, ώστε να του εξηγήσουμε με πόσο εύκολο τρόπο αλλάζει την κατάσταση. Τώρα, πώς θα την αλλάξει και πώς θα καταλάβει με δημοκρατικές διαδικασίες να αλλάξει την ιστορία. Καταρχήν, οι δημοκρατικές διαδικασίες δεν είναι να σου πει ο Σαμαράς ότι πάμε σε εκλογές και έλα ψήφισε. Δημοκρατικές διαδικασίες είναι να στηρίξεις ένα μπλοκ εξουσίας που έχει σαφές πρόγραμμα υπέρ των δικών σου συμφερόντων ή τέλος πάντων ένα πρόγραμμα που σε εκφράζει. Η μάχη μας αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργηθεί αυτό το μπλοκ εξουσίας και να δημιουργήσουμε το ταχύτερο δυνατό μες στην Ελλάδα ένα είδος διαδικής εξουσίας.
Δηλαδή μια άτυπη εξουσία και μια τυπική εξουσία, αυτό το κυβερνώσα, ώστε εν της πράγμαση να επιλέξει ο λαός. Της πράγμαση, ποιον στηρίζω. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επέλθει η μεγάλη ανατροπή. Λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ. Είμαστε στο παραπέντε να συμβεί αυτό. Ο κόσμος θα βγει στους δρόμους, να είσαστε απολύτως σίγουροι. Θα βγει στους δρόμους ακόμη και κάτω από συνθήκες απόγνωσης. Το ερώτημα είναι εάν έχουμε κάνει την προεργασία οργάνωσης, ώστε αυτός ο κόσμος που θα βγει οργανωμένα, συνδιαταγμένα και με αποτέλεσμα, ή θα βγει με όρους απόγνωσης και απλά θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Η αφορμή μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι αφορμή. Μπορεί. Το ποια θα είναι η θριαλίδα, κανένας δεν το γνωρίζει. Να σας πω κάτι. Η πιο μεγαλειώδης δημοκρατική επανάσταση στην Ευρώπη που έγινε μετά τη Γαλλική Επανάσταση ήταν η επανάσταση που καθιέρωσε τη δημοκρατία της Βαβαρίας, της Βαϊμάρης, στα 1845. Εκεί γεννήθηκαν και οι ιδρυτές του επιστημονικού σοσιαλισμού σαν πολιτικές προσωπικότητες, ο Μάρξ και ο Έγγελς. Μάλιστα, ο Έγγελς ήταν και στρατηγός, συνταγματάρχης του επαναστατικού στρατού της Βαβαρίας. Ξέρετε πώς ξεκίνησε η επανάσταση? Η θριαλίδα, ποια ήταν η αφορμή? Η απαγόρευση κατανάλωσης μπύρας στις μπυραρίες της Βαβαρίας από τον Γουλιέλμο τον πρώτο, βασιλιά της Βαβαρίας. Κατεβήκανε στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος γιατί το απαγορεύουν να πιούν στη Βαβαρία, να απαγορεύσει την μπύρα. Τρέλα. Πώς το σκεφτήκανε δεν ξέρω. Λοιπόν, κατέβηκε ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί, ο Γουλιέλμος έφερε το ιππικό μέσα, το κάνανε φίλο και φτερό το ιππικό και βεβαίως η μετεξέλιξη της σύγκρουσης ήταν με τη βασιλεία. Να φύγει ο βασιλιάς, καρατόμησε ο βασιλιάς, δημιουργήθηκε επαναστατικός στρατός από τον κόσμο, έδιωξε τον βασιλιά, έβαλε τη δημοκρατία. Δεν κράτησε για πολύ, γιατί ήρθαν οι Πρώσοι και κατακρεούργησαν τους Βάβαρους. Αλλά θέλω να πω ποια ήταν η αφορμή, ασήμαντη αφορμή. Έτσι, η εκρηκτική ύλη που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία μπορεί να γεννήσει μια τέτοια κατάσταση από το πουθενά χωρίς να το καταλάβεις. Το θέμα είναι τι οργανωτικές υποδομές έχει ο κόσμος ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο καθεστώς. Και αυτή είναι ο δικός μας αγώνας. Ολοκλήρωσες να πάμε σε επόμενο. Ναι, απλά λέω ότι με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να γίνει. Εδώ μπροστά προηγούνται. Δημήτρη, εδώ χαμηλά. Δημήτρη. Ο κύριος. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Σαργυρακούλης, μαθηματικός. Νομίζω ότι το σημερινό πρόβλημα έγινε στο ρητό το μη χείρον βέλτιστο. Αυτοί που κέρδισαν τις εκλογές και αυτοί που μας οδήγησαν εδώ έχουν κατορθώσει να πείσουν τον κόσμο ότι αν φύγουμε από το ευρώ θα είμαστε πολύ χειρότερα. Και γι' αυτό ο κόσμος μυρολατρικά δέχεται τα μέτρα, γιατί έχει πιστεί, η διέστησή μου αυτό λέει, τον έχουν πείσει ότι αν φύγουμε από το ευρώ δεν θα έχουμε λεφτά να πάρουμε τρόφιμα, να πάρουμε καύσιμα, να πάρουμε φάρμακα, θα είμαστε πολύ χειρότερα. Νομίζω γίνεται κατανοητός. Λοιπόν, το μη χείρον βέλτιστο, επομένως ναι. θα ήθελα αυτό να το ξεδιαλύνουμε λίγο. Ναι. Και αυτό, αν θέλουμε να πάμε μπροστά και προς το καλύτερο και συμφωνώ με όλα όσα είπατε, πρέπει να πιστεί και ο κόσμος ότι το ευρώ δεν είναι πανάκια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πανάκια. Εμείς στηριζόμαστε στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό, δεν μας συμφέρει το σκληρό νόμισμα, δεν μας συμφέρει το ευρώ, θέλουμε ένα δικό μας νόμισμα, να αναπτυχθούμε κτλ. Επομένως, η ουσία του προβλήματος νομίζω είναι εκεί. Να πιστεί ο κόσμος, γιατί το έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου από τις τηλεοράσεις. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ. Ναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Πάνω στο ίδιο, Δημήτρη, ναι. Εδώ στο κέντρο ναι. Και μετά προηγούνται εδώ κάτω χαμηλά. Παράγουν, δεν υπάρχει παραγωγή εσωτερική. Θα υπάρχει έλλειψη αγαθών.
Ναι. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Δεν ακούγεστε. Δεν καταλαβαίνω. Εκεί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν βασικά αγαθά. Όχι Mercedes κούρσες, αλλά πράγματα ωραία, βασικά για την παραγωγή. Ναι. Έτσι, πώς το πρώτα, τα 8 μήνες, 12 μήνες, πώς θα καταφέρει το ελληνικό κράτος. Θα έχουμε προστατευτισμό. Θα κάνει εισαγωγή το κράτος. Θα υπάρχει μια κρατική οικονομία. Και ένα άλλο ερώτημα είναι εθνική κίνδυνη. Αν δουν ότι βγαίνουμε από το Ευρώ και χάνουν συμφέροντα, θα μας βομβαρδίσουν, θα βάλουν κάποιον ναι, άλλον να... Παρακαλώ, παρακαλώ. Είστε λίγο σύντομοι στο πρώτο. Το πρώτο ζήτημα είναι καταρχήν η Ελλάδα έχει πλήρη ενεργειακή και διατροφική επαρκεία. Πλήρη. Ας φάμε ψάρι. Θέλω να πω δηλαδή... Και εκεί που υπάρχουν ελλείμματα, βόηου κρέατος για παράδειγμα, που έχει έλλειμμα βεβαίως, έχουμε 147 επάρκεια, τα 100 επάρκεια σε εγωπροβατοτροφία. Έχουμε 370 τα 100 επάρκεια σε ψάρια, τα οποία αυτή τη στιγμή δύο μονοπωλιακές επιχειρήσεις τα βγάζουν όλα στο εξωτερικό. Έχει το καλλιέργεια. Θέλω να πω δηλαδή... Η επάρκειά μας μεσοσταθμικά, η διατροφική μας επάρκεια, αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι την έχουν συντρίψει την αγροτική παραγωγή, έτσι, δόλια, κοινή αγροτική πολιτική, εκμαυλισμός του αγρότη, τα γνωστά. Λοιπόν, έχει 98% διατροφική επάρκεια η ελληνική γεωργία, η ελληνική αγροτική οικονομία, στις σημερινές τιμές, τιμές του 11. Στοιχεία του 11. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εισαγωγική διείσδυση. Προφανώς έχουμε εισαγωγική διείσδυση. Είναι πολύ απλό. Σου φέρνουν πατάτα Αιγύπτου και η Νευροκοπίου πεθαίνει. Έτσι. Ή, ξέρω εγώ, τα βερίκοκα στην Κορινθία ήταν φέτος απόλυτα. Δεν τα κατεβάσανε τα δέντρα, γιατί πολύ απλά σου φέρνουν από το εξωτερικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν το προστατεύσεις το πράγμα, έχεις την παραγωγή. Και σύντο γεγονός ότι επειδή έχει ευλογημένος ο τόπος. Ετούτος, και ζείτε σε έναν κάμπο από τους πιο ευλογημένους, βεβαίως αρκεί να το αξιοποιήσει σωστά και όχι με αυτόν τον τρόπο που ήταν τις τελευταίες δεκαετίες. Και εγώ προέρχομαι από μια περιοχή η οποία είναι αυτή τη στιγμή κατά 60% εγκατελειμμένη η καλλιέργεια σμίγη. Μιλάμε για την Πελοπόννησο, τη Δυτική Πελοπόννησο. Η Δυτική Πελοπόννησος έχει δυνατότητα υπερπαραγωγής κυπευτικών προϊόντων μόνο η Δυτική Πελοπόννησος. Λόγω των αμμωδών εδαφών. Έχει δυνατότητα ντομάτας, να παράγει ντομάτα χωρίς θερμοκήπιο από τις αρχές του Μάη. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι γρήγορα ανακάμψιμη αυτή η ιστορία. Διατροφική. Ενέργεια. Μισό λεπτό. Ενέργεια. Δεν πρόκειται να μείνουμε από ηλεκτρισμό. Πρώτον, γιατί έχουμε στρατηγικά αποθέματα τύρφης, αλλά έχουμε και πετρέλαιο. Όχι αυτό το μουσάτο. Αυτό που μας λένε, όχι, μιλάμε για το κοίτασμα Καβάλα Oil, όπου οι εργαζόμενοι την έχουν πάρει στην υπόθεση στα χέρια τους και θέλουν να πάρουν την άδεια να τρυπήσουν στο κοίτασμα που είναι γνωστό και που μετρέεται, έχει αξιολογηθεί ως 2 δισεκατομμύρια βαρέλια δυναμικότητα. Για τη διεθνή αγορά τα 2 δισεκατομμύρια βαρέλια κοίτασμα είναι αστείων ποσών, δεν ενδιαφέρονται πολυεθνικές, αλλά τα 2 δισεκατομμύρια βαρέλια είναι η ανάγκη σε καύσιμα δεκαετίας της ελληνικής οικονομίας. Θέλω να πω δηλαδή, αν το κάνω μόνο από αυτό, γλιτώνω περίπου 10 δισεκατομμύρια στο ισοζύγιό μου, γιατί θα το έχω και θα το πληρώνω. Λοιπόν, τα φάρμακα. Μέχρι να μπει η παραγωγή, έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές πηγές στο να κάνεις μια διακρατική συμφωνία να φέρεις φάρμακα. Δεν λέω να πας σε εξωτικές περιοχές τύπου Κούβα, που έχει το 98% της παγκόσμιας βιοτεχνολογίας. Λοιπόν, πας στην Ινδία, αλλά δεν πας στον κύριο Γιαννακόπουλο να σου φέρνει τα πιο φτηνά γενώσωμα να πεθαίνει ο Κοσμάκης εδώ. Όχι, πας με διακρατική συμφωνία, πανεπιστήμονες πιστοποιούν και όλα αυτά τα πράγματα και φέρνεις ακριβώς τα φάρμακα που χρειάζονται. Δεν είναι τόσο τρομερό. Στη διεθνή αγορά σήμερα, αν έχεις χρήματα, αγοράζεις. Και αν διακρατικά μπορείς να κλείσεις μια συμφωνία, ακόμη καλύτερα. Γιατί και όλοι οι άλλοι χρειάζονται από σένα. Δεν είσαι μόνο εσύ σε χρειά. Τώρα, το γεωστρατηγικό. Να σας πω μόνο ένα απλό παράδειγμα. Εάν πάρουμε τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε με εθνικό νόμισμα στα πρώτα 24 ώρα, δυνατότητα δηλαδή αποκατάστασης των εισοδημάτων του λαού στα πρώτης 5ης Μαΐου 2010 επίπεδα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε στο πρώτο 24 ώρα, αν έχουμε εθνικό νόμισμα. Αν πάμε, ξεκινήσουμε δηλαδή πορεία προς εθνικό νόμισμα.
Και ταυτόχρονα κάνουμε ανελαστικές εργασιακές σχέσεις. Ανελαστικές. Δηλαδή επαναφέρουμε κανόνες, θεσμούς κτλ. Το ξέρετε ότι αυτόματα, σύμφωνα με τις μελέτες που γίνονται, θα χαθούν 7 ποσοστιαίες μονάδες από την ανεργία. 7 ποσοστιαίες μονάδες. Θα μου πείτε, εντάξει, από το 27 πάει 20. Ερεδιά, όλε κάτι είναι και αυτό. Δηλαδή, πριν καν μπει η διαδικασία της οικονομίας σε φουλ κίνηση. Τώρα το γεωστρατηγικό. Για το γεωστρατηγικό υπάρχει πολύ μεγάλος μύθος. Θα μας βομβαρδίσουν ιστορίες. Αυτό που δείχνει η ιστορία και η διεθνής εμπειρία είναι καμία χώρα, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή οι υπερδυνάμεις, δεν τα βάζουν με ένα λαό που είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Μισό λεπτό. Στη Σερβία ο λαός ήταν αποφασισμένος με πουλημένη ηγεσία. Εξαγόρασαν τον Μιλόσεβιτς και αυτός ξεπούλησε την άμυνα του σερβικού λαού. Και έτσι ιτήθηκε η Σερβία. Λέω για την ενότητα του λαού και τη δυνατότητα του άλλου να περασπίζεται τη χώρα. Αν έχει ημίτιδες, Μιλόσεβιτς, Πάγκαλος και τέτοια, βεβαίως. Όχι, θα δεν πουλήσουν. Δεν θα σου μείνει τίποτα. Μα το πρέπει να το ανατρέψουμε. Αυτό δεν πάμε. Τι μέσα έχουμε, τη δυνατότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Τα μέσα τα υπάρχουν και μπορούμε να το κάνουμε. Η αποφασιστικότητα μας λείπει και η δυνατότητά μας να μπορούμε να την παραδεθούμε. Από την άλλη, σας πληροφορώ ότι η Τουρκία δεν είναι καθόλου σοβαρός αντίπαλος σε τέτοιες συνθήκες. Όποιος λέει ότι είναι τοπική υπερδύναμη για τέτοια πράγματα, είναι κολοκύθια με τη ρίγανη. Αν δείτε τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, η Τουρκία δεν είναι σε θέση να κάνει πολεμικές επιχειρήσεις Εβραίους. Βεβαίως μπορεί να σου κάνει θερμό επεισόδιο. Άνετα. Θα το υποστούμε. Μην ανησυχείτε, με την τωρινή πορεία. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτό λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η Τουρκία δεν είναι σε θέση. Κοιτάξτε, δώσανε εντολή να επιτεθεί στη Συρία. Το ΝΑΤΟ τους έδωσε εντολή. Κατέβασε μεραρχίες προς τη Συρία. Και αμέσως εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες βγήκαν στους δρόμους, φωνάζαν όχι στον πόλεμο. Γιατί απάνω να σκοτωθώ εγώ, επειδή οι Αμερικανοί θέλουν επικυριαρχία στη Συρία. Και ο Ερντογκάν τράβηξε πίσω. Δεν είναι τρελοί οι Τούρκοι. Ενώ για τον Κοσμάκη, δεν μιλάμε για την ηγεσία. Και όταν έχεις απέναντι ένα αντίπαλο που λέει στρατός, λαός μαζί, υπερασπίζεται τη χώρα του, γιατί το υπερβομών και αστείων ακόμη στον Έλληνα κάτι απηχεί. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βάλει εύκολα κανένας μαζί σου. Να πάμε στην άλλη ερώτηση. Και πιο σύντομο. Πού είσαι. Ναι, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να, όταν κάνουμε εθνικό δικό μας νόμισμα, να κόβουμε όσο θέλουμε, που είπατε. Αυτό γίνεται, λέτε. Κατά πόσο είναι εφικτό πραγματικά και γιατί δεν το έκαναν παλιότερα όταν δεν είχαμε μπει ακόμα στο ευρώ και παίρναμε δάνεια. Ας πω, ναι. Ναι, αυτό είναι η βασική ερώτηση και το 82 όταν δόθηκαν λεφτά επί Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Γιατί δεν είδαμε κάτι να γίνεται σωστά. Αντιθέτως, συνεχίζαμε τα δάνεια. Για να έχεις καταρχήν να γίνεται κάτι σωστά, θα πρέπει να επιλέξεις πλευρά. Ναι, κόβω χρήμα, ασκώ πολιτική υπέρ πιανού. Το 82, παράδειγμα, κόψαμε χρήμα και δόθηκε ή πήραμε δάνεια και δώσαμε το χρήμα. Θα σου πω. Καταρχήν, η ελληνική οικονομία απέκτησε εθνικό κρατικό νόμισμα που εκδίδει η ίδια το 1949 για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μετά την προσπάθεια τέλος πάντων του Καποδίστρια να κόψει φοίνικες. Χαρτονόμιζο φοίνικες. Είναι η πρώτη φορά. Το 49. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς γίνεται η ελληνική οικονομία με τον τρόπο που τα χειρίστηκε τότε, που ήταν τελείως πάταλος, στρεβλός και υπεριδιωτικών συμφερόντων ανάπτυξη είχαμε τότε. Με τους γνωστούς βιομήχανους που τρέγανε τα πάντα και τα λεφτά και το κράτος κτλ. Πώς ξαναδείς. Από το 1950 έως το 1964 η ελληνική οικονομία έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από όλη την Ευρώπη. Χτυπάγανε 17% ετήσια ανάπτυξη η οικονομία τότε. Ξεκινάνε επενδύσεις οι οποίες είναι τετραπλάσιες του σημερινού ρυθμού, του μεταπολιτευτικού ρυθμού επενδύσεων. Γίνεται η απαρχή της βιομηχανίας ελληνικής οικονομίας με τραγικούς όρους βεβαίως για το εργατικό δυναμικό. Αλλά τέλος πάντων ξεκινάει μια βιομηχανία που δεν υπήρχε στην ελληνική οικονομία. Τα ελλείμματα του κράτους χτυπούσαν κόκκινο, όχι τώρα 6 και 7 και 13. Κόκκινο. Και παρόλα αυτά δεν υπήρχε κανενός είδους δανεισμός. Επόμενη. Τώρα,
Πότε ξεκινάει ο δανεισμός που μας οδηγήσε στην τελικά, στην τελευταία? Το 64, όταν κλείνεται η ρύθμιση του προπολεμικού χρέους από το Μητσοτάκη. Και τότε το ελληνικό κράτος αναγκάζεται να δανειστεί για να πληρώσει προπολεμικά χρέη. Τα προπολεμικά χρέη που ζητούσε και η Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά και το εαμικό κίνημα, να το πούμε έτσι, δηλαδή και οι δύο πλευρές του πολιτικού προβλήματος εποχής εκείνης, να διαγραφούν σαν ένδειξη τουλάχιστον, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, τιμής απέναντι σε ένα λαό που έχασε τους περισσότερους στον αγώνα, αναλογικά τα θύματα που είχε ο ελληνικός λαός, στον αγώνα των συμμάχων. Ζήτησαν δηλαδή από τους ξένους δανειστές, κυρίως τότε ήταν Βρετανοί και οι Γάλλοι, να χαρίσουν τα προπολεμικά χρέη από το 1883 μέχρι τη χρεοκοπία του 1932, για να μπορέσει να νοικοδομηθεί η χώρα. Όχι για κανένα τραγικό ζήτημα. Και τι είπαν οι Βρετανοί? Όχι. Και όταν έρχεται το σχέδιο Μάρσαλ, το σχέδιο Τρούμαν πρώτα και μετά το σχέδιο Μάρσαλ, ξέρετε, μας κάνουν στις δανειακές συμβάσεις που υπογράφει, στις συμβάσεις που υπογράφει το ελληνικό κράτος, εξαναγκάζει το ελληνικό κράτος και αναγνωρίζει τα χρέη, τα προπολεμικά. Και μετά έρχεται με ρύθμιση το 63 η πρώτη κυβέρνηση Καραμαλή ΕΡΕ και μετά η τελική ρύθμιση το 64 με τον Μητσοτάκη. Και ξεκινάει ο δανεισμός του ελληνικού κράτους. Γιατί δεν είχε τα λεφτά να τα πληρώσει και ξανά μπαίνει η Χούντα μέσα, δανείζεται τα κέρατά της η Χούντα με τους χειρότερους δυνατούς τρόπους και αρχίζει ο αυξητικός ρυθμός του ελληνικού δανεισμού. Και μάλιστα για να μην φαίνεται ο δανεισμός ότι είναι με πολύ ψηλό ρυθμό, με απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή το 1975, ο δανεισμός, ο εξωτερικός δανεισμός, καταγράφεται στα δημόσια έγγραφα με την ισοτιμία δραχμή δολαρίου που υπήρχε το 70. Και έτσι όταν το 1981 αλλάζει η κατάσταση και η στατιστική υπηρεσία παίρνει εντολή να αποτυπώσει την πραγματική κατάσταση, δείτε τα στοιχεία. Μέσα σε ένα χρόνο διπλασιάζεται το δημόσιο χρέος της χώρας. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί αναπροσαρμόστηκε η ισοτιμία. Και αντί να πει το Πασόκ, την εποχή η κυβέρνηση Πασόκ, να κάνει αυτό που έλεγε στο συμβόλαιο με το λαό, δεν ξέρω πώς αυτό το δημόσιαστε, καταργούμε τον τρόπο δανεισμού του ελληνικού δημοσίου έτσι όπως υπήρχε μέχρι τότε και τελειώνουμε με το ζήτημα του δανεισμού, το έγραφε στο συμβόλαιο με το λαό. Έκανε ακριβώς τα ανάποδα. Και φορτώθηκε ξανά, φορτώθηκε και βεβαίως ακολουθήθηκε η πορεία που είχαμε. Γι' αυτό είναι το ζήτημα. Το νόμισμα, το εθνικό κρατικό νόμισμα, είναι ένα εργαλείο. Μπορεί με ένα εργαλείο να βγάλεις το μάτι του αλλού, αλλά μπορεί να διορθώσεις και τη μηχανή σου, που λέει ο λόγος. Το θέμα είναι πώς το αξιοποιείς. Το ευρώ είναι ένα εργαλείο στα χέρια άλλων. Και αυτοί οι άλλοι κερδίζουν από τη δική σου υπερχρέωση και τα δικά σου ελλείμματα. Άρα, με κανέναν τρόπο δεν πρόκειται να σε αφήσουν ούτε να γλιτώσεις από τα χρέη, ούτε να γλιτώσεις από τα ελλείμματα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο κύριος εδώ έχει σειρά. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπατε. Συγγνώμη, με τη σειρά, παρακαλώ με τη σειρά. Παρακαλώ με τη σειρά, κύριε. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Καζάκη. Η αναγνώριση του χρέους έγινε από τον παππού του πρωθυπουργού που μας έβαλε στο δούλο του, τον Γιώργο Παπανδρέου. Σωστό. Να μην το ξεχνάμε. Σωστό. Με υπουργό το Μητσοτάκη. Βεβαίως, ναι. Να μην ξεχνάμε ότι πάει σόι το Βασίλειο. Ναι. Ή στο διπλάσιο είναι 70%. Σωστό. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρατήρηση. Δημήτρη, προηγούνται... Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για οικονομικού περιεχομένου πιο πολύ. Πρώτον, ας πούμε, εάν καταρχήν, θέλουμε καταρχήν εμείς να ελέγξουμε την οικονομία μας, τα εμπορεύματα τα δικά μας. Ωραία. Ο ΠΟΕ δεν μπορεί να μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στις... Ο ΠΟΕ. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ναι. Γιατί νομίζω ότι αυτή η οργανισμία είναι παγκόσμια. Όχι. Δεν μπορεί να. Ο ΠΟΕ σου επιβάλλει. Να κάνω και αυτό μια άλλη ερώτηση. Και ας πούμε, το άλλο παράδειγμα είναι για την Ισλανδία. Επειδή το έχω κοιτάξει αρκετά με ντοκιμαντέρ, έχω διαβάσει ένα βιβλίο κιόλας για την Ισλανδία. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού έχουν ειδικό του νόμισμα και θέλουν να ελέγξουν την οικονομία τους μέχρι ένα σημείο, γιατί αναγκάστηκαν να πάρουν δάνειο και από το Δούνο του, βέβαια με καλύτερους όρους, αλλά και γιατί πήραν δάνεια από τις άλλες σκανδιναβικές χώρες, αφού μπορούσαν να ελέγξουν μόνοι τους το νόμισμα. Αυτά θα ρωτήσω. Γιατί δεν έχουν φιλική κυβέρνηση. Ακόμη και τώρα ο Ισλανδικός λαός δεν έχει κατορθώσει να φτιάξει φιλική κυβέρνηση προς το Δούνο. Ό,τι έχει επιβάλει, το έχει επιβάλει με τις κινητοποιήσεις μόνος του. Ακόμη και το Σύνταγμα το έχουν κάνει με λαϊκές συνελεύσεις. Η κυβέρνηση δεν γίνεται στα χέρια τους ακόμη.
Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Ο λαός που έχει κινητοποιηθεί δεν έχει πάρει ακόμα πολιτική έκφραση. Δηλαδή, ένα κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο που μπορεί να διεκδικήσει και να πάρει την κυβέρνηση. Αυτό, για αυτό τον λόγο. Από εκεί και πέρα τώρα, σε σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου επιβάλλει συνθήκες, διεθνείς συμβάσεις. Αυτές είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, δεν τις ακολουθείς. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξαναγκάσει. Από αυτό το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, από την εποχή της Ντόχα το 2004 που έγινε η μεγάλη ρήξη και αποχώρησαν 140 χώρες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Δηλαδή, τι σημαίνει αποχωρώ? Σημαίνει ότι παραμένω μέλος, αλλά δηλώνω ότι δεν υπακούω στις συνθήκες. Μπορώ να κάνω και εκτός Παγκόσμιου Εμπορίου δοσοληψίες. Αυτό. Μπορεί να το κάνεις. Το κάνουν πάρα πολλά κράτη στον κόσμο. Άρα μπορείς να το κάνεις και εσύ. Η επόμενη. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Καζάκη. Θα ήθελα με την ερώτησή μου να κάνω μια διαπίστωση σύγχρονος. Από όλη τη μακρόχρονη εμπειρία προσωπική, κατάλαβα ότι το πρόβλημα της Ελλάδος από το 1800, από καταβολής του κράτους, είναι πολιτικό τελικά. Είναι πολιτικού συστήματος και πολιτικής απόφασης ορισμένων ηγεσιών που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, εκείνο εκεί που θα ήθελα να ρωτήσω, θα μπορέσει το ΕΠΑΜ να ζυμώσει και να παράγει πολιτικές ούτως ώστε να ξεφύγουμε από αυτό τον τρόπο σκέψης που μας κάνει ραγιάδες, που μας κάνει υπόδουλος των συμφερόντων των προσωπικών μας και του αδερφισμού συγχρόνως. Και ένα δεύτερον, πείτε μας σας παρακαλώ, επειδή αυτή η πόλη έχει την πρωτιά από όλες τις πόλεις της Ελλάδος να έχει 3 τριετίες ένα άτομο στο τιμόνι της Δημαρχίας, 4 τετραετίες, αυτό είναι παγκόσμια, είναι μάλλον πανελλαδικό φαινόμενο. Λοιπόν, πείτε μας το τι γίνεται, το τι βρώμικα παιχνίδια παίζουν με τις γερμανικές τοπικές αυτοδιοικήσεις και πώς μετακυλίονται εκεί, να μας το εξηγήσετε λίγο, ας πούμε. Αυτό ήθελα να... Λοιπόν, καταρχήν για σχετικά με το, καταρχάς με το ζήτημα του ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ νομίζω έτσι αλλιώς, παρά το τυπικά μικρό του μέγεθος, έχει επιβάλει την ημερή σύνταξη στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή, συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά όλοι συζητάνε για τα ζητήματα που θέτει ή που εμέσως ή πλην παράγει σαν προβληματισμό το ΕΠΑΜ. Για παράδειγμα, προσφάτως άκουσα ολόκληρη συζήτηση σε πάνελ σχετικά με το εάν μπορούμε να κάνουμε συναλλαγματικό αποθεματικό από το τρέχον νόμισμα. Ποιος το βάλε αυτό? Δεν είναι μόνο στα ζητήματα της οικονομίας, στα ζητήματα δημοκρατίας. Πόσο συζητείται σήμερα τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση? Τη θυμήθηκε ο Έλληνας. Συντακτική Εθνοσυνέλευση που είναι στοιχείο της ιστορίας του. Έτσι. 3 επαναστατικές, 4 σε ομαλές συνθήκες. Μάλλον 4 επαναστατικές και 4 σε ομαλές συνθήκες. Το είχαμε ξεχάσει, δεν το διδάσκεσαι αυτό πουθενά. Και ξαναμπήκε και ζυμώνεται. Και όχι μόνο ευρύτερα στην κοινωνία, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δημοκρατία επιτέλους και τα λεφτά πράγματα. Νομίζω ότι αν κάτι έχουμε αποδείξει είναι πρώτον ότι μπορεί να γίνει αυτό που λέμε. Πρώτον το αποδεικνύουμε μόνοι μας. Από τη φύση του ΕΠΑΜ μπορεί να αποδείξει ότι τελικά άνθρωποι που μέχρι χθες θεωρούσε ο ένας εχθρό των άλλων, ιδεολογικά αν θέλετε, μπορούμε να συμβρεθούμε και να κάνουμε τον αγώνα από κοινού. Αυτό το πράγμα είναι ζωντανή απόδειξη του ΕΠΑΜ. Άμπραβο. Δεν ζητάει κανένα, από κανένα το ΕΠΑΜ να αφήσει το κουστούμάκι του έξω από την πόρτα. Όχι. Έρχεσαι με την ιδεολογία σου μέσα. Με αυτά που πιστεύεις. Απλά κατοχυρώνεις μέσα από τη συμμετοχή σου στον κοινό αγώνα ότι έχεις ισότιμη θέση και σχέση με όλους τους συναγωνιστές σου και έχεις το δικαίωμα να πιστεύεις εκεί που θέλεις να πιστεύεις. Το ποιος τελικά, το ποιο δρόμο θα επιλέξει σε τελευταία ανάλυση ο ελληνικός λαός, αφού κερδίσει την ελευθερία του, είναι δική του προσωπική υπόθεση. Θα διατυπωθούν διαφορετικά προγράμματα, κοινωνικά οράματα και θα επιλέξει. Αλλά για να επιλέξει, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει. Αυτό παλεύουμε να το εξασφαλίσουμε.
Άρα, στο βαθμό που το ΕΠΑΜ δεν θέλει ούτε προτάσει λογικές καβαλήματος ή καπελώματος του λαού, δεν θα επαναληφθούν τα ίδια. Εμείς η φιλοδοξία μας είναι να μπορέσουμε να παίξουμε καταλυτικό ρόλο ώστε ο λαός να πάρει την εξουσία. Και όχι το παλιό το Πασόκικο, συγγνώμη τώρα δεν ξέρω ποιο είναι, το Πασόκικο που έλεγε ο Ανδρέας το 81, ο λαός την εξουσία, εμείς την κυβέρνηση. Πάρ' την εξουσία εσύ και βολέψου, έχω εγώ την κυβέρνηση. Έτσι. Και οδηγηθήκαμε εκεί. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Εγώ λέω και η κυβέρνηση και η εξουσία στο λαό. Πάμε στην επόμενη. Απευθείας. Κύριε Καζάκη, για αυτοδίκηση. Συγγνώμη, σε λεπτό. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Φούχτελ περιδιαβαίνει τη χώρα για να μπορέσει να πάρει τα τιμαλφή της χώρας. Κάνουν κάτι πολύ απλό. Αδελφοποιούνται πρώτα οι δήμοι με γερμανικούς δήμους. Αδελφοποίηση δεν λες και τίποτα. Αδελφοποίηση πόλεων είναι κάτι αθώο. Αλλά έτσι έγινε αδελφοποίηση της Κολωνίας με τη Θεσσαλονίκη. Με ταρατατζούμ, ταρατατζούμ και όλα αυτά τα πράγματα. Μετά επακολουθεί η ιδιωτικοποίηση του Δήμου που αδελφοποιήθηκε με το Γερμανικό, με γερμανικές εταιρείες υπό την εποπτεία του Γερμανικού Δήμου. Το αποτέλεσμα, τα περιουσιακά στοιχεία που ιδιωτικοποιούνται περνάνε στον Γερμανικό Δήμο. Και με αυτόν τον τρόπο ο Γερμανικός Δήμος τα βάζει εγγύηση ώστε να συνεχίσει να δανείζεται από τις γερμανικές τράπεζες. Και εσύ μένεις χωρίς καν ληξιαρχείο, χωρίς υποδομές, χωρίς σκουπίδια, χωρίς απολύτως τίποτα. Απλά εξάρτημα ή παράρτημα του Γερμανικού Δήμου. Το αστείο είναι ότι φτάσαμε στο σημείο, ακόμη και να πάρει ΕΣΠΑ ή συμμετοχή στο ΕΣΠΑ ο ελληνικός δήμος, κάποιος ελληνικός δήμος, θα πρέπει να κλείσει συμφωνία με ξένο δήμο, λέγεμε για Γερμανία, ο ξένος δήμος να έχει το 51% της κοινοπραξίας και το management της κοινοπραξίας. Και τότε μόνο θα πάρει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την εθνική συμμετοχή. Έτσι. Κύριε Καζάκη, ναι. Εκτός από τη μάχη της συνείδησης που καλείται να δώσει κάθε πατριώτης έτσι απέναντι στο μνημονιακό μέτωπο αλλά και στους αδιάφορους, εγώ θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά. Δηλαδή, το 1821 και το 1940 οι πατριώτες παίρναν τα όπλα και ξεσηκωνόντουσαν κατά του κατακτητή. Σήμερα που ο αγώνας δεν είναι στρατιωτικός αλλά είναι οικονομικός, και υφιστάμεθα όλοι, κάθε ελληνική οικογένεια, έναν ανελαίτη οικονομικό πόλεμο και μια κατάσχετη οικονομική αιμορραγία με τα χαράτσια της ΔΕΗ, με τις υπέρογκες φορολογίες κτλ. Τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά για να σταματήσουμε αυτό. Και κυρίως, και είναι παράγοντα, και εγκαίρως, γιατί αν κάποιος, να χρησιμοποιήσω μια αναλογία, κάποιος υφίσταται μια κατάσχετη οικονομική αιμορραγία και δεν του σταματήσει την αιμορραγία έγκαιρα και δεν τον μεταγγείς επίσης έγκαιρα και ξεματώσει και πεθάνει, το να του δώσεις βοήθεια κατόπιν εορτής, αφού πεθάνει θα είναι αργά. Σωστό. Άρα και αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι Έλληνες υφίστανται μια κατάσχετη οικονομική αιμορραγία. Αν περιμένουμε μετά από δεν ξέρω εγώ 4-5 χρόνια, οι περισσότεροι θα έχουν ξεματώσει μεταφορικά. Ναι. Καταρχήν εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε, ούτε το ΕΠΑΜ περιμένει, απλά κάνει μια δουλειά οργάνωσης. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι στην παλιά κατοχή το θέμα ήταν να πάρουμε το όπλο και να πολεμήσουμε. Για να έγινε αυτή η εποπία που έγινε, γιατί πρώτα προηγήθηκε η οργάνωση του λαού. Το σύνθημα ήταν οργανωθείτε όλοι. Για να οργανωθείς να κάνεις τι. Πρώτον να κάνεις παθητική αντίσταση. Παθητική αντίσταση είναι δεν συνεννοούμε ούτε συνεργάζουμε τον κατακτητή. Ποια μορφή, κλασική μορφή παθητικής αντίστασης είναι δεν πληρώνω την εφορία, δεν πληρώνω κανέναν κερατά. Πρώτα και κυρία, για να μπορέσω να περασπίσω την οικογένειά μου, γιατί αν μου τα στερήσουν αυτά, πώς ακριβώς θα μπορέσει να ζήσει η οικογένειά μου. Το δεν πληρώνω δηλαδή την εφορία και άρα του στερώ τη δυνατότητα για να με εξαθλιώσουν το ταχύτερο δυνατό διάστημα ή να μου αφαιρέσουν την ακίνητη περιουσία όπως έχουν στόχο να το κάνουν. Για παράδειγμα, εάν κατορθώσει τώρα ο ελληνικός λαός για ένα δίμηνο και νεκρώσει τις εφορίες, τον εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, αυτή η κυβέρνηση θα καταρρεύσει. Και μαζί της ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Είναι επί ξύλου κρεμάμενη. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα δημοσιονομικής ίσπραξης. Δεν έχει.
και προσπαθεί να μαζέψει τα λεφτά για να μπορέσει να προσλάβει 6.000 φοροεισπράκτορες που θα έρχονται στα σπίτια συνοδεία αστυνομίας, μισθοφόρων και πετοριανών δηλαδή, για να εισπράττουν την εφορία. Άρα, το να αντιστερήσει τα μέσα, δηλαδή οργανώνω κατάληψη ΔΟΗ, μαζί με τους εργαζόμενους, δεν είναι τίποτα. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, έχουμε φαινόμενα ότι οι εργαζόμενοι στις εφορίες μαζί με την κοινωνία έξω συνεννοούνται και λένε τις τάδε ημέρες της ΔΟΗ εισπράττει, ξέρω εγώ, το 40-50% του μήνα. Ελάτε μέσα και νεκρώστε την. Νεκρώνει στη ΔΟΗ και δεν εισπράττει ο μηχανισμός. Αυτό είναι παθητική αντίσταση βεβαίως, με την έννοια ότι δεν απαιτεί ευθεία σύγκρουση, αλλά είναι πολύ αποτελεσματική στο να μην. Να περιοριστούν τα μέσα εξαθλίωσης του κόσμου. Το δεύτερο είναι ένα ενεργή αντίσταση. Ενεργή αντίσταση σημαίνει από το να δημιουργήσεις δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης, ώστε να μην μπορεί ο κόσμος να μπορεί να εξαθλιώνεται, να μπορεί να πηγαίνει στο τελευταίο σκαλοπάτι της ανέχειας, ώστε μετά να γίνεται υποχείριο οποιασδήποτε σκοτεινής δύναμης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή τον αισθήκτο του. Των αισθήκτων επιβίωσης, να προσπαθείς να δημιουργήσεις ομάδες στήριξης των ανέργων ή, όπως είπαμε προηγουμένως, όντως το κάνουμε. Το να οργανώσουμε δηλαδή ένα δίκτυο ανέργων που να μπορέσουμε να τους δώσουμε σε συνδυασμό με τους αγρότες ή με άλλες δυνατότητες δουλειά. Το κάνουμε. Βεβαίως αυτό είναι για να υπερασπιστείς έναν κόσμο που πρέπει και καλείται να δώσει μάχη. Δεν σου λύνει το πρόβλημα. Γιατί για να σου λύσει το πρόβλημα πρέπει να πας στο τρίτο επίπεδο αντίστασης που λέει γενικός ξεσηκωμός. Γενικός ξεσηκωμός σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, την ώρα που θα σημάνει η καμπάνα, θα πρέπει να τα παρατήσεις όλα και να κληθείς να βρεθείς εκεί που θα σου πούν. Εκεί που θα σου πει το κίνημα δηλαδή. Γιατί θα έχει έρθει εκείνη η ώρα που θα δώσει την τελική αναμέτρηση, που θα έχουν μετρηθεί δυνάμεις και που τέλος πάντων θα δεθεί η αναμέτρηση με στόχο να ξεμπερδεύει μια κίσω με αυτούς. Και δεν εννοώ με όπλα οι ιστορίες, απλά με αριθμούς και οργάνωση τέτοια που θα κάνει οποιαδήποτε επέμβαση πρετοριανών ανίκανη να σε τσακίσει. Η ώρα αυτή πλησιάζει. Πλησιάζει. Και αυτό που λέω σε όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει την οργάνωση, γιατί όσοι την καταλαβαίνουν ή την ανοιχνεύουν ή προσπαθούν να την βρουν, την έχουν βρει είτε μέσα από τις πυρήνες του ΕΠΑΜ, είτε μέσα από συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ή άλλες επιτροπές πάλης κτλ. Που υπάρχουν. Για αυτόν που δεν έχει καταλάβει ακόμη το τι σημαίνει οργάνωση, θα πρέπει να έχει από κοντά τους φίλους του, να βοηθάει στην αφύπνισή τους και να περιμένει την καμπάνα να χτυπήσει. Δεν θα αργήσει η καμπάνα να χτυπήσει. Όταν όμως ηχήσει, θα πρέπει να τα παρατήσει όλα. Όλα. Και να κατέβει εκεί που κατεβαίνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί πλέον θα είναι η ώρα της τελικής αναμέτρησης. Είμαστε κοντά σε αυτό το σημείο. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το σημείο. Απλά κρατήστε, πώς να το πούμε, ψηλά τη σημαία. Αυτό, την προσωπική σημαία, τη σημαία του προσωπικού σου αγώνα εννοώ. Την αξιοπρέπεια, το ηθικό σου, μπράβο. Έρχεται η στιγμή. Και θα έρθει η στιγμή, εκείνη η στιγμή, που πραγματικά ολόκληρο το έθνος με τα σύμβολά του, με τις σημαίες του, θα έρθει μπροστά και θα πει: είσαστε πληρεξούσιέ μου, δώστε μου τα κλειδιά της εξουσίας, στο διάλογο, από εδώ να τελειώνουμε με εσάς. Θα γίνει αυτό και θα είναι πολύ σύντομο. Πολύ σύντομα θα συμβεί αυτό. Και θα ζήσουμε με τους δικούς μας όρους, με τους σημερινούς όρους, την επανάσταση των γαριφάλων το 1974 που έζησε ο πορτογαλικός λαός και ξεμπέρδεψε ανέμαχτα, ήσυχα και ωραία με το καθεστώς της 40χρονης τυραννίας του Σαλαζάρ. Έτσι θα γίνει στην Ελλάδα και θα είναι πολύ γρήγορα αυτό που θα γίνει. Πάρα πολύ σύντομα. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο σε αυτή την ιστορία. Οι δυνάμεις δηλαδή του λαού οργανώνονται. Είναι σε φάση που προετοιμάζουν στα έγκατα ή αν θέλετε στα έγκατα της κοινωνίας, προετοιμάζεται αυτή η διαδικασία. Απλά λέω ότι για όποιον είναι έτοιμος, το δισάκι στο νόμο και σε ακολουθήσει αυτό που κάνουμε όλοι μας. Όλοι μας εκεί, εμείς που ανήκουμε, που έχουμε στρατευτεί. Όποιος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, να κρατά σε επαφή με το κίνημα και να έχει τους δικούς του γύρω του κοντά
και να περιμένουν όπως τα παλιά χρόνια με τους φιλικούς τον Απόστολο που θα φέρει το σήμα για τη Γενική Εξεγέρση. Και τότε θα πρέπει να βρεθεί εκεί που θα του πει το κίνημα. Και να ξέρετε ότι θα είναι τόσο καλά οργανωμένη η ιστορία που η μετάβαση ούτε καν θα μας απασχολήσει. Δεν χρειάζεται φόβος. Ακριβώς. Είμαστε όλοι μας Απόστολοι. Είμαστε όλοι μας Απόστολοι. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε, συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Αναγνωστό, ορκιζόμαστε στον όρκο του Ρήγα. Στο Θούριο. Ναι, έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Δηλαδή, να μας δώσετε έτσι επιγραμματικά, αν μπορείτε, μια εικόνα, τι είναι εφικτό να κερδίσουμε και με ποια βήματα, διότι από μόνο το θέμα αυτό μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα να ξυπνήσει ο κόσμος. Σωστό. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ζωή πράγματα. Δουλικό κράτος δεν μπορεί να απαιτήσει. Έτσι. Καταρχήν έχουμε υπογράψει, έχουμε υπογράψει μια δανειακή σύμβαση, μάλλον δεύτερη δανειακή σύμβαση, η οποία αποκλείει τη δυνατότητα διεκδίκησης πολεμικών αποζημιώσεων και κατοχικού δανείου από τους δανειστές μας. Οποιαδήποτε απέτηση αποκλείεται ενόσο υπάρχει δανειακή σύμβαση και που πληρώνεται το χρέος. Το χρέος προς τους δανειστές. Άρα μας κοροϊδεύουν αυτοί που λένε ότι θα διεκδικήσουν το χρέος εντός αυτού του καθεστώτος. Το δεύτερο, για να το απαιτήσουμε, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε αυτό που μας έχει καταλογίσει η συνθήκη, η συνδιάσκεψη της Φραγκφούρτης το 1945. Ότι αυτά που μας αναλογούν σε πολεμικές αποζημιώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος. Πώς ακριβώς θα διεκδικήσουμε όταν έχουμε εκχωρήσει εθνική κυριαρχία? Και δεν μας αναγνωρίζει κανένας ως κυρίαρχο κράτος. Θέλω να πω δηλαδή ότι βεβαίως πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά. Αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε ως κυρίαρχο κράτος. Γιατί διαφορετικά θα πάνε στη Χάγη, και εγώ πιστεύω ότι θα έτσι κάπως θα λυθεί το πράγμα, θα πάνε στη Χάγη οι Γερμανοί, ας πούμε, και θα πούνε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ μας χρωστάνε τόσα, μας χρωστάνε και άλλα τόσα, σβήστε αυτή την ιστορία, έτσι αλλιώς αυτοί μέχρι να μας ξεπληρώσουν δεν έχουν κυριαρχία, το έχουν υπογράψει, ανεφόρον και αμετάκλητα κιόλας. Οπότε με ποιο δικαίωμα ζητάνε παροχημένες καταστάσεις? Έτσι δεν μας είπε ο Σόιμπλε, χθες, δήλωση. Τώρα μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, εδώ μας χρωστάτε, ας πούμε, θα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, για να μπορέσεις να απαιτήσεις, πρέπει να είσαι κυρίαρχο κράτος. Το κατοχικό δάνειο μπορεί να το απαιτήσεις άμεσα. Άμεσα. Με ρηματική διακοίνωση προς τη γερμανική πλευρά. Ξεκινάς με αυτό και μετά ας έρθει η γερμανική πλευρά να διαπραγματευτεί. Και να εγγραφείς. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, το κρίνεις κάθε φορά πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Απάντως θέλει η ρηματική διακοίνωση. Επειδή είναι τεράστιο το ποσό, το κατοχικό δάνειο από μόνο του είναι 163 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αναγκαστικό. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο δήμα πώς καταγράφει την ίδια απέτηση. Υπάρχει δημοσιονομικό θέμα εδώ. Αλλά πέρα από αυτό όμως πρέπει ρηματικά να το ζητήσεις. Να βγεις σαν κυβέρνηση, έλα εδώ. Το δεύτερο, στις πολεμικές αποζημιώσεις είναι μπλεγμένη ιστορία με την έννοια ότι έχει νομικά εργαλεία που προσπαθεί να το αποφύγει η γερμανική πλευρά. Βεβαίως, εάν ήθελαν στα σοβαρά να το διεκδικήσουν, δεν είχαν κάτι παρά να δώσουν εντολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης και να άρει το βέτο στην εφαρμογή της τελεσίδικης απόφασης από τα ελληνικά δικαστήρια υπέρ των θυμάτων του διστόμου. Έχει τελεσιδικήσει αυτή η απόφαση. Δεν το συζητάμε. Αυτό λέω. Άρα χρειαζόμαστε να ξεμπερδέψουμε με τη ληστοσημωρία. Αν δεν ξεμπερδέψουμε τη ληστοσημωρία που κυβερνάει και δεν ανακτήσουμε κυριαρχία, το να συζητάμε για αυτά τα πράγματα φθύρεται το αίτημα. Όσο το συζητάει ένα κράτος το οποίο έχει εκχωρήσει την κυριαρχία, που έχει ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει πει ότι δικαιούνται οι Γερμανοί να κάνουν τη σφαγή του διστόμου, γιατί αυτό είναι ως αντίπεινα, νόμιμο αντίπεινα απέναντι σε μη νόμιμη αντάρτικη δράση, αντιστασιακή δράση. Αυτό το είπε ο κ. Πετσάλικος ως Υπουργός Δικαιοσύνης την εποχή που ο Σταμπούλης είχε τελεσιδικήσει
την προσφυγή υπέρ του διστόμου. Καταλαβαίνετε, όσο ισχύουν αυτά, γινόμαστε ρεντίκολο στη διεθνή κοινότητα. Σου λέει, έλα εδώ ρε φίλε, ας πούμε, τι μου λες, εδώ έχεις εκχωρήσει εθνική κυριαρχία και οι Έλληνες πολιτικοί, συν τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που έχει πει και αυτός, έχει νομολογήσει υπέρ του νομίμου των αντιπίνων των γερμανικών δυνάμεων κατοχής απέναντι στους αντάρτες, σε αντάρτικη δράση, σε αντιστασιακή δράση του ελληνικού λαού. Το έχει νομολογήσει. Όσο έχουμε αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι το να συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα, απλά κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, θα μας κοροϊδεύουν και οι υπόλοιποι διεθνής κοινότητα. Κατακτάς την κυριαρχία σου, σαν κράτος κυρίαρχο πλέον, αποτινάσεις τη βρωμιά και τη δυσοδεία από πάνω σου, που σου έχουν συσσωρεύσει αυτοί που σε κυβερνάνε, και βεβαίως μετά πας και τη διεκδικείς και τους φέρνεις σε τόσο δύσκολη θέση. Γιατί προσέξτε, κάτι που βεβαίως το λένε αυτοί που ασχολούνται, αλλά δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Τυπικά, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Γερμανία. Διότι δεν δέχεται η γερμανική πλευρά να υπογράψει το σύμφωνο ειρήνευσης, που έπρεπε να υπογράψει με όλες τις σύμμαχες δυνάμεις μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Με την Ελλάδα δεν το έχει υπογράψει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, τι εμπλοκή είναι αυτή και πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει εσύ απέναντι σε αυτό, στη διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό δεν το άκουσα ούτε καν στη Βουλή να αναφέρεται. Ναι, δεν διαφωνώ. Αυτό λέω. Απλά το λέω ρητορικά, πέστε το. Το λέω ρητορικά. Να γιατί είναι επικίνδυνη και η άποψη που διατυπώθηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλω να πιστεύω από άγνοια, που λέει να φτιάξουμε μια διαδικοματική, λέει η Επιτροπή, να πάτε διεκδικήσει. Όχι. Οι προσωπικότητες που έχουν αποδείξει ότι ξέρουν πώς να το διεκδικούν αυτό το πράγμα, ξέρουν δηλαδή να μεθοδεύσουν γι' αυτό, ή η Εθνική Επιτροπή Διεκδίκησης που υπάρχει στην Ελλάδα και που έχει αποδείξει ότι το έχει παλέψει το πράγμα. Μέχρι και στη Χάγη πήγαν οι άνθρωποι και το παλεύανε. Άρα με αυτούς που ξέρουν πώς θα χρησιμοποιήσουν νομικά εργαλεία, οικονομικά εργαλεία, πιέσει, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι τώρα διακομματική. Φανταστείτε να φτιαχτεί μια διακομματική να το υπερασπιστεί. Το χάσαμε από χέρι, δεν είναι θέμα. Δηλαδή, εδώ δεν μπορούσαμε να περασπίσουμε το στοιχειώδη. Θα γίνει αντικείμενο διακομματικού παρεδώσε. Τόσο θα πάρω εγώ, τόσο θα πάρεις εσύ, τόσο θα κλείσω. Κλείσουμε τη συμφωνία, το κλείσαμε το θέμα, άντε πήγαινε ξανά ανοίξει αυτό μετά. Αντωνιάδης Γιώργος λέγομαι και είμαι λογιστής στο επάγγελμα. Έχω δει όλα τα βίντεο στο YouTube, δηλαδή οι ερωτήσεις αυτές απαντιούνται από όλα αυτά τα βίντεο. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να γίνουν όλες αυτές οι ερωτήσεις, ασχέτως τούτου όμως. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη τι προτείνετε σαν άμεση δράση. Λίγο έτσι έκανε την ερώτηση ο κύριος εκεί και κατά κάποιο τρόπο απαντήσατε σε ένα μέρος. Όμως θεωρώ ότι είναι ευχολόγιο το ότι κάποια στιγμή ο λαός θα κατέβει στον δρόμο, διότι ο ελληνικός λαός δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα σε όλη του την ιστορία. Πώς δεν έδειξε? Δεν έδειξε. Το 11 που ήταν ο κόσμος. Ποιο? Το 11. Τι έκανε δηλαδή το 11? Κατέβηκε ένα εκατομμύριο τουλάχιστον δύο φορές στους δρόμους. Και τι έγινε? Δύο φορές άλλο το ένα, το τι. Και τα μάζεψε και πήγε σπίτι του. Όχι, με συγχωρείς. Αν δεν είχε την κατάλληλη οργάνωση. Ψήφισε το Σαμαρά. Μισό λεπτό. Τον... Ο κόσμος κατέβηκε. Αν εμείς ήμασταν ανέτοιμοι τελείως να του προσφέρουμε κατεύθυνση, στόχο και οργάνωση, αυτό δεν φταίει ο κόσμος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί δεν έχει. Όχι. Συγγνώμη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν θέλω να κάνω πρόταση. Ναι. Ερώτηση για να πάρω. Απλά πήγα λίγο περιμετρικά. Τι προτείνετε σαν οργάνωση, σαν κίνημα μάλλον, σαν μέτωπο να χρησιμοποιήσω τον όρο, για να μπορέσει να μπει ο φορέας που έχετε συστήσει πρωτοπορία, να πω, μέσα στον κόσμο. Διότι και το καπελάκι που έχει το σήμα διατήρησε την εκμετάλλευση του λαού μετά την νίκη του, και όλες οι επαναστάσεις στην Ευρώπη, δεν γνωρίζω πολλά παγκοσμίως, και όλες οι επαναστάσεις στην Ευρώπη που έγιναν εναντίον κάποιων καθεστώτων, γιατί και τώρα καθεστώς έχουμε, κατέληξαν πάλι σε εκμετάλλευση του λαού. Το να γίνει ένα κίνημα, να στηθεί, να μπει μια ομάδα πρωτοπορία, και εγώ λέω ότι πολύ καλά λειτουργείτε και πολύ καλά δράτε και πολύ καλό λόγο έχετε. Όμως, τι αποτέλεσμα και τι προοπτική δίνει για το μετά
έτσι, πρώτα είναι το πώς θα κινητοποιηθεί ο κόσμος. Και αν είναι να καταλήξουμε στο ότι αφού ο λαός δεν είναι αποφασισμένος, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα που λένε κάποιοι άλλοι. Αφού ο λαός δεν είναι αποφασισμένος, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέω, για να μην καταλήξουμε σε αυτό, γιατί δύο φορές συγκεντρώθηκε ο κόσμος το 2011 και ξαναπήγε στα σπίτια του και ξαναψήφισε Σαμαρά και ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για να μας πάει στο Αμερικανικό Σύστημα. Και η Χρυσή Αυγή, εντάξει, δεν το συζητάμε, αυτή πάντα ήταν εδώ. Και δεύτερο κομμάτι, αφού γίνει αυτό, δηλαδή αφού μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε ένα χώρο, ένα λαό να μπορέσει να βγει μπροστά, να μην κάνει πίσω, να μην έχει κρατήματα, κινητήρα και οτιδήποτε, όταν θα φτάσει στο σημείο να πάρει τη θέση, την εξουσία, υποτίθεται, να μην ξανασυμβούνε τα της γαλλικής δημοκρατίας και, ναι. και πολλά άλλα, έτσι, ναι. και άλλων δημοκρατιών εντός εισαγωγικών που τελικά κατέληξαν σε κομματικά καθεστώτα. Ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω, το ένα δηλαδή στην αρχή και το άλλο μετά. Η προσπάθειά μας είναι να υπάρξουν... Ορισμένη η δική μου ερώτηση, συμπληρωματική. Είπατε προηγουμένως ότι... κάτι σαν φιλική εταιρεία κτλ. Μόλις δοθεί το σύνθημα, θα είναι και σύντομο μάλιστα η στιγμή, θα πάρει ο λαός την εξουσία. Δεν διαφωνώ με αυτό. Όταν την πάρει, και σύμφωνα με αυτά που λέτε, κάποιοι θα χάσουν τα προνόμια τους. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτή δεν θα υπάρξει αντίσταση και δεν νομίζω ότι είναι όπως με τους Σαλαζάρ στην Πορτογαλία που περάσουν σε μια δημοκρατία από ένα καθεστώς δικτατορικό. Νομίζω είναι κάτι διαφορετικό. Λίγο αυτό να μας εξηγήσετε, ναι. ένα ακόμη, μια και πέρα το λόγο, με βάση την ενότητα, γιατί σήμερα όλοι, κυρίως στην αριστερά, μιλάμε για ενότητα. Λοιπόν, όχι του λαού. Μιλάνε για την ενότητα της αριστεράς, άλλοι όχι του λαού. Άλλοι λένε, εντάξει, άλλοι λένε στο κίνημα, άλλοι λένε και πολιτικά και λαός κτλ. Ναι. Λοιπόν, εσείς, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την πρόταση, είπατε ότι εμείς είμαστε ενάντια και στην αριστερά και στη δεξιά. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι μεγαλώσαμε, έτσι γαλουγηθήκαμε, καταλαβαίνουμε μια πολιτική φιλολαϊκή σαν αριστερή και μια πολιτική ενάντια στο λαό σαν φιλοδεξιά. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Μήπως μπερδευόμαστε λίγο, δεν ξέρω. Όχι, να πω να το ξεκαθαρίσω. Καταρχήν... Για μένα ναι. Ναι. Η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Η αριστερά υπήρξε προϊόν του μετεφιλιακού καθεστώτος. Δηλαδή, όπως συνήθως το ορίζω, του δεσμωτή, του στρατοδίκη και του λογοκριτή. Μέχρι τότε η έννοια της αριστεράς δεν το χρησιμοποιούσε το κίνημα κανένας. Και κυρίως ο χώρος από τον οποίο προέρχομαι και συντηρώ και διατηρώ ή θέλω να λέω ότι παραμένω ιδεολογικά εκεί. Δηλαδή ο χώρος των κομμουνιστών. Δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου την έννοια αριστερά. Δεν είναι τυχαίο. Μιλούσαν για λαό, εργατική τάξη, κοινωνικά προτάγματα, άλλα κοινωνικά οράματα. Αλλά η αριστερά δεν μιλούσε κανένας. Η αριστερά επιβλήθηκε όταν ο κομμουνιστής φοβόταν να πει ότι είναι κομμουνιστής. Και βεβαίως μέσα από τον εξαμερικανισμό της ελληνικής διανόησης πέρασε και η ιδεολογία της αριστεράς από τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Ώστε η αριστερά να μετατραπεί σε πολιτικό υποκείμενο και να αρνηθεί το ρόλο του πολιτικού υποκειμένου στον ίδιο το λαό και τις τάξεις του. Αυτή είναι η μεγάλη μεταβολή και η μεγάλη διαστροφή που επήλθε στη μεταπολίτευση. Ενάντια σε αυτό το πράγμα εμείς στεκόμαστε και λέμε ότι δεν είναι προϊόν. Δεν είναι, αν θέλετε, τα αιτήματα για τα οποία υπερασπιζόμαστε και εμείς, για τα αιτήματα δημοκρατίας, εθνικοποίησης, όλα αυτά τα πράγματα, αριστερά αιτήματα. Είναι λαϊκά αιτήματα. Ο λαός τα ανέδειξε με τον αγώνα του πολύ πριν υπάρξει καν η έννοια της αριστεράς. Η έννοια της εθνικοποίησης, της τακτικής συνέλευσης και του Δημοκρατικού Συντάγματος, οι πρώτοι που το αναδείξανε ήταν η Δημοκρατική Παράταξη του Ρόκου Χουιδά και του Γεωργίου Φιλάρετου, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αριστερά δεν υπήρχε. Τα ζητήματα αυτά τα υιοθέτησε το εργατικό κίνημα όταν το συγκροτήθηκε και συνέχισε μετά. Με αυτή την έννοια το λέω. Διότι αρνούμε ξεκαθαρισμένο το γιατί πράγμα που παλεύουμε. Το πατρίδα έχει πολλές ερμηνείες. Για πατρίδα πολεμούσε ο Λογοθετόπουλος, ο καθηγητής, ο Κουίσλινγκ. Έτσι. Και για πατρίδα πολεμούσαν και οι αμίτες, οι αλασίτες, πάνω στο βουνό. Με μια διαφορά όμως. Οι μεν είχαν ξεκάθαρο τον εχθρό και τον στόχο. Μιλάμε για τον άλλο που παλεμούσε. Το κίνημα της αντίστασης.
Ο Λογοβρωτόπουλος θεωρούσε ότι το να τα βάλεις με τον καταθετή ή ο Τσολάκογλου ή ο Ράλης ήταν κακό για την πατρίδα. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε κοινή αντίληψη με αυτούς τους ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιούν την έννοια της πατρίδας. Δηλαδή, και επειδή αναφέρθηκε για το ζήτημα του Καραμπελιά, να σου πω και το εξής. Δεν μπορώ να βρω κοινό σημείο με τον κύριο Καραμπελιά, όταν αυτή τη στιγμή σου λέει ότι έτσι και τα βάλεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία θα φτάσει στο Δομοκό. Για μένα, ανεξαρτήτως προθέσεων, λειτουργεί ως φερέφωνο της κυρίαρχης προπαγάνδας. Γιατί κάνει η κυρίαρχη προπαγάνδα? Προσπαθεί να φοβήσει τον κόσμο. Να του πει, όπ, άμα συγκρουστείς και ζητήσεις την ελευθερία σου και να απεγκλωβιστείς, θα σου αλλάξει τα φώτα ο Τούρκος. Αν. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Προφανώς. Προφανώς. Αλλά μιλάμε για τα σύνδρομα. Ακριβώς αυτό είναι και μάλιστα προχθές έγινε και ένας μεγάλος τσακωμός κάτω στην Αθήνα, όπου υπήρχε μια τέτοια συζήτηση. Ήταν κάποιος εκπρόσωπος από το ΕΠΑΜ, κάποιος άλλος από ένα άλλο κίνημα και ο κ. Καραμπελιάς. Έχει αυτή την αντίληψη, δυστυχώς. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Επειδή η ώρα είναι 9 και η φύλακας φέρνει. Τελειώνω. Στις 9, τελειώνουμε αυτό. Λοιπόν, μία ερώτηση ακόμα. Αυτά βάζουμε σαν βασικά κριτήρια. Σαν βασικά κριτήρια συνεργασίας. Έχουμε δει τη δυνατότητα συνεργασίας ακόμη και με αναρχικό χώρο. Μάλιστα, έχουμε πάρα πολλούς αναρχικούς μέσα στο ΕΠΑΜ. Οι οποίοι όμως έχουν τα ίδια κοινά προτάγματα και την ίδια ευαισθησία με εμάς και κάνουμε μαζί την δουλειά. Έχουμε πάρα πολλούς. Και ακόμη και στην πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ είναι αναρχική. Εκπεπιθήσεως αναρχική, λοιπόν, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ΕΠΑΜ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ως προς το ιδεολογική σου καταγωγή, αλλά με κανένα τρόπο δεν θα δικαιώσουμε δυνάμεις και καταστάσεις ή ανθρώπους οι οποίοι όταν φτάνουμε στο διατάφτα την κάνουν ψηλά πηδηματάκια. Η τελευταία ερώτηση. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να, επί του πρακτέου και όπως προχωράει η συζήτηση, επόμενη δράση είναι να αλλάξουμε την κατάσταση, να φέρουμε μια νέα κατάσταση στη χώρα. Θέλω να ρωτήσω επί του πρακτέου. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι να υπάρξει δηλαδή μια ειρηνική επανάσταση. Η άλλη περίπτωση είναι ο εμφύλιος. Ο εμφύλιος πόλεμος, ο εμφύλιος παραγμός, ας πούμε. Η άλλη περίπτωση είναι. Και όταν εννοώ εμφύλιος δηλαδή, να φαγωθεί όλος ο κόσμος αντί ειρηνικά να κάνει κάτι παρέλα με πλιάτσικα και τέτοια πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω επί του πρακτέου, υπάρχουν ξένα συμφέροντα, έτσι? Δεν αποκλείται να χρησιμοποιηθούν κάποιες ομάδες ανθρώπων, είτε Έλληνες είτε ξένοι, οποιοδήποτε μπορεί να είναι επικίνδυνοι, έτσι? Και να δημιουργήσουν, ας πούμε, σαμποτάζ, δυναμικές καταστάσεις, εκρήξεις, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και πράκτορες, έτσι? Και επίσης η Ελλάδα είναι πεδίο που υπάρχουν γεωπολιτικές συγκρούσεις. Και είναι ένας φόβος αυτός, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ θα την παραλύζα με τη Συρία την Ελλάδα, γιατί παίζεται χοντρό παιχνίδι. Υπάρχει. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά... Το πάω δηλαδή πολύ. Το καταλαβαίνω, αλλά πάρε υπόψη σου πάντα ότι υπάρχει μία βασική προϋπόθεση για να τα κάνουν όλα αυτά. Ναι. Πρέπει να υπάρχει διαίρεση στον κόσμο. Και ποτέ άλλοτε στην ιστορία του αυτός ο τόπος δεν είχε τόσο ενωμένο το λαό. Μπορεί όμως πήγε να παίξει το αριστερά-δεξιά, να το χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Ναι, βεβαίως. Εάν, ας γιατί... πούμε για παράδειγμα, πάμε σε μια πόλωση πολιτική που από τη μια έχει στη Χρυσή Αυγή, από την άλλη, ας πούμε, ένα σχήμα της αριστεράς, ναι, θα σφαχτούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα σφαχτούμε όχι με τους όρους εμφυλίου του 45-49, θα σφαχτούμε με όρους εμφυλίου Αφρικής. Ο φύλαρχος από τη μια, ο φύλαρχος από την άλλη και θα σφαχτούμε για ψήλου πίδημα. Είναι απλό. Με προβοκάτσιες είναι εύκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι πολύ εύκολο. Άρα προφανώς θα πρέπει να, εμείς που θέλουμε ειρηνικά να κάνουμε αυτό, κάτι, πρέπει αυτό, να προστατευτούμε, έτσι, και πρέπει να προστατευτεί και το όνομα. Γι' αυτό και εμείς ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι δεν θέλουμε να έχουμε κανενός είδους επαφή, επαφή με οποιαδήποτε δύναμη προτάσει τον αριστερό ή δεξιό της χαρακτήρα έναντι των βασικών κεντρικών καθηκόντων που έχει μπροστά αυτή τη στιγμή το κίνημα. Γιατί μπράβο. Θεωρούμε ότι η ΟΝΗ είναι δύναμη εμφυλίου. Υπάρχει ενωτισμός. Εγώ δεν λέω για εμάς. Εγώ λέω για το τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε όλοι εμείς που θέλουμε να αλλάξει κατάσταση με ειρηνικά μέσα, με μια ειρηνική εξεγερσιακή κατάσταση. Αυτό θέλω να πω.
Όχι, το καταλαβαίνω, απλά γιατί λέω. Γιατί και στη δεξιά και στην αριστερά υπάρχουν πατριωτικές δυνάμεις, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι ευνοϊκό. Να απαντήσω και για τη Χρυσή Αυγή. Επειδή εμείς είμαστε παντού, οι πυρήνες μας υπάρχουν παντού, σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις γειτονιές, ειδικά στο αστικό κέντρο, στο κέντρο δηλαδή της Αθήνας, είναι παραμύθι ότι ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Και είναι πολύ μεγαλύτερο παραμύθι ότι έχει οργανωμένες δυνάμεις. Δεν έχει οργανωμένες δυνάμεις. Το επικίνδυνο θα έχει να έχει οργανωμένες δυνάμεις. Εκεί είναι το επικίνδυνο. Γιατί τότε θα βλέπεις τάγματα εφόδου. Και εκεί πραγματικά θα πρέπει να τις αντιμετωπίσεις με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, οι οργανωμένες δυνάμεις είναι πενιχρές. Και αυτό δυσκολεύει την παρέμβασή της μέσα στην κοινωνία. Πολύτε περισσότερο όταν έχεις μια δύναμη, άλλες δυνάμεις, ας πούμε, μην βάλουμε μόνο το ΕΠΑΜ, που εμπλουτίζει τον πατριωτικό λόγο που συγκινεί τουλάχιστον μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού με δημοκρατικά χαρακτηριστικά και τους χαρακτηρίζει όπως έχουμε χαρακτηρίσει, μοιάσματα. Γιατί αυτός που θεωρεί τον εαυτό του πατριώτη, αλλά δεν είναι δημοκράτης, είναι μοίασμα, δεν είναι Έλληνας. Δεν είναι καν Έλληνας. Δεν μπορεί να μιλάς για Ελλάδα τη στιγμή που αυτός ο τόπος έχει, πέρα από την εφεύρεση, την ιστορική εφεύρεση της δημοκρατίας, δεν μπορείς να διεκδικήσεις τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο που έχει χύσει τέτοιο αίμα ενάντια στον ναζισμό. Και λοιπόν. Ψήφισε εκεί. Βλέπω από επειδή ζούμε σε αυτή την κοινωνία, βλέπω κόσμο ο οποίος ψήφισε όπως είπα και μολυντικά, να αρχίσει να γίνεται οπαδός. Και δεν βλέπω κάποια αντίδραση. Δεν βλέπω καλός ή κακός, εκτός από τις συγκεντρώσεις αναρχικών που υποστέλνουν τη σημαία την ελληνική στην πρώτη ευκαιρία και βάζουν μακροπότηρη σημαία ή φτύνουν οτιδήποτε ελληνικό έχει, δεν βλέπω υγιείς δυνάμεις να αντιστέκονται απέναντι σε αυτό το όχι φαινόμενο, απέναντι σε αυτή την απειλή. Γιατί πρόκειται για απειλή. Ο εκφασισμός της κοινωνίας δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποτε να έρθει ή κάποια στιγμή ή η επιστημονική φαντασία. Είναι εδώ. Ναι, με μια διαφορά. Σας ξανάπα. Δεν βλέπω. Αλέξανδρε, το κόμμα της καφετέριας ακούγεται πιο δυνατά από εμάς. Τα ακούς. Εμείς είμαστε 140 άτομα εδώ μέσα. Μπορούμε να συνεννοηθούμε, να αλλάξουμε τηλέφωνο, να οργανώσουμε κάτι καλύτερο τον Οκτώβριο, τον αυτά είναι. Κάτι προσωπικό. Μήπως είσαι επικίνδυνος για το σύστημα. Γράφει και απείλησαν την οικογένεια και εσένα, από την Κύπρο. Γράφτηκε στο διαδίκτυο ότι απειλήθηκε η οικογένεια του κ. Καζάκη και ο ίδιος από Κύπρο μεριά. Αληθεύει αυτό ή είναι? Εντάξει, υπήρχαν κάποια πολιτικά σημειώματα, το οποίο εντάξει, δεν ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Όλοι οι δυνάμοι είμαστε έτσι. Χίλια συγγνώμη, κύριε. Επειδή όλα αυτά είναι προπαγάνδα στυλ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη, να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους. Αυτή η φλόγα μην πάει, αφού άρχισε να ανάβει, μην πάει χαμένη. Να αλλάξουμε τηλέφωνα, 5 λεπτά υπόθεση.